Αναβολικό παράθυρο. The podcast. Είναι η επιστροφή μετά τις παραλίες, μετά τις διακοπάρες, μετά τις ποτάρες και το αποτυχημένο μου μαύρισμα. Η ομαδάρα είναι πίσω. Είναι το αγαπημένο σου podcast. Το podcast του αγαπημένου σου αθλητή bodybuilding, τον οποίο δεν αγαπάς πραγματικά γιατί είναι πιο ωραίος και πιο δυνατός από σένα και τον κράζεις. Είναι τέλος πάντων αυτό το podcast. Είναι αναβολικό παράθυρο. Είμαι ο Πάτρος Πακάντου Βλάχης Ωραγκάκης. Μαζί μου ο Χρήστος, Chris Powerbuilding, Σίτας. A.K.A. Food Sandwiches, A.K.A. Food Technologies, A.K.A. χίλια δύο επίθετα. Food Sandwiches, γάμισε. Και το AI της εκπομπής, yeah. Το αστείο που δεν πεθαίνει ποτέ, το αστείο που και να πεθάνει θα ξαναέρθει, ο Νίκος Μιχαλόπουλος, Ραλευκόπουλος, Ρολόπουλος, Ρόλοβιτς. Καλησπέρα, καλησπέρα πουτάνες, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε στο καλύτερο podcast και στο καλύτερο επεισόδιο του καλύτερου podcast. Ακριβώς. Μετά το επεισόδιο με τον Σαμαρά, το οποίο είναι το καλύτερο επεισόδιο podcast γενικά στον κόσμο. Αυτό είναι το επεισόδιο του Σαμαρά, δεν είναι καν δικό μας. Τέλειο. Ακριβώς. Μπράβο. Σωστότατος. Να υπενθυμίσω ότι πέρα από podcast, αυτή τη φορά έχουμε σκάσει και με βιντεάρα ως αναβολικό παράθυρο, το οποίο μιλάει για γνωστό fitness youtuber του χώρου, AKA Phil Strife, και το Underdosed Mufa pre-workout του, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας. Το βίντεο είναι actual video και δεν έχει μόνο ήχο. Και πέρα από αυτό, να πούμε ότι σήμερα είναι το δεύτερο επίσημο guest επεισόδιο της εκπομπής. Yay. Και έχουμε έναν τρομερό και φοβερό καλεσμένο. Ποιον, αγαπητοί φίλοι? Ίσως το πιο μειώδη καλεσμένο που είχαμε μέχρι τώρα. Σίγουρα. Τον οποίο το λένε Παναγιώτη Λάνη. Ακριβώς. Έναν natural bodybuilder υψηλού επίπεδου, το οποίο ο ίδιος μπορεί να αρνηθεί το ότι όχι είναι natural, αλλά το ότι είναι υψηλού επίπεδου και να πει ως humble αθληταράς ότι έχει ακόμα δρόμο για να φτάσει τα standards τα οποία έχει θέσει για τον εαυτό του, όπως ίσως και να μας πει γιατί δεν κάνουμε αυτό το intro αφού γυρίσαμε την εκπομπή, με τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα για τα πάντα, AKA για πολλά, ειδικά γύρω από την προπόνηση, γύρω από το mindset, γύρω από το πώς είναι η ζωή ενός natural bodybuilder, ειδικά στην Ελλάδα και στο χώρο του bodybuilding, που δεν συνηθίζεται τόσο πολύ το natural bodybuilding στην Ελλάδα. Το αν έχει ζωή ένας natural bodybuilder. Για το αν έχει ζωή ένας bodybuilder, βασικά. Αυτό. Και γενικά είναι ένα πολύ juicy, το έχω κάνει και πιο μετά το αστείο, no pun intended, επεισόδιο. Θα υπάρξει και volume 2 για nutrition, γιατί από ό,τι βλέπετε ή έχετε δει, το επεισόδιο αυτό είναι πάνω από 2 ώρες. Τι εννοείτε, αφού το τραβάμε το intro πρώτα. This user has disconnected. Please try again. This is totally what the message you hear when people disconnect. This is how the internet works. Ναι. Εκεί είπαμε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται το εξάωρο επεισόδιο και μπορούμε να το σπάσουμε σε πολύ ωραία parts με τον Παναγιώτη, γιατί εντάξει, ήταν πολύ απολαυστική η κουβέντα που κάναμε. Θα μιλάμε, γκικάρουμε βασικά, we nerd out για αρκετά πράγματα γύρω από την προπόνηση, και ήταν ένα επεισόδιο το οποίο απολαύσαμε κάργα. Πέρα από αυτό, δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ προσωπικά, πέρα το ότι επιστρέψαμε πίσω στη δουλειά, σαν να μην έλειψε ένα δίλεπτο, αργά σαν drive-by μαύρο αυτοκίνητο. 10 λίρες δώρα από το Μιχαλόπουλο σε όποιον βρει ποιος ράπερ έχει πει αυτό το line. Comment παρακαλώ. Και επεισοδιάρες ξανά, όπως παλιά, όπως τα καλά τα χρόνια, τα ένδοξα, που δεν κάναμε διακοπές και δεν ήμασταν τεμπέλιδες. Without further ado, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, παιχταράδες μου, άντρες μου, His Highness Παναγιώτης Λάνος, μπαίνουμε στην επεισοδιάρα και smooth transition σε 3, 2. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, μετά την εισαγωγάρα την οποία δεν θα κάνουμε αφού
τελειώσουμε αυτό το κομμάτι του επεισοδίου και την κάναμε totally πριν ξεκινήσουμε. Είμαστε εδώ σήμερα με έναν πολύ special, με έναν φανταστικό καλεσμένο, τον ένα και μοναδικό Χρήστο, Chris Power Building Sita. Χρήστο. Nice. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Ωραίο. Χριστάρα, μην κάνεις. Θα έχουμε και guest πολλούς μετά, αν συνεχίσουμε έτσι. Τέλεια. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μιχαλόπουλο, όχι πλάκα κάνω, τον Παναγιώτη Λάνη, τον οποίον γνωρίζετε όλοι, λογικά, από τη σύντομη πορεία του στο ελληνικό YouTube. Θα κάνεις ποτέ κανάλι, τι θα γίνει, ρε Παναγιώτη. Όλοι λένε για κανάλι. Δεν ξέρω, δεν είναι στα σχέδιά μου, γενικά, ακόμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήτανε η συνέντευξη με τον Παναγιώτη σε επόμενο επιτύπων. Και καλώς ήρθες στην εκπομπάρα, στο καλύτερο podcast του Southampton. Καλώς σας βρήκα. Ελληνικό podcast του Southampton. Ελληνικό, γιατί στηρίζουμε τα προϊόντα, μποϊκοτάρουμε συγκεκριμένες χώρες και προϊόντα από συγκεκριμένες χώρες και ακούμε μόνο τα δικά μας podcast. Και είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για natural bodybuilding, για προπονησάρες μέσα στο context του natural bodybuilding, διατροφή και άλλα πολλά juicy, no pun intended, πράγματα. Θα θέλαμε για τους ακροατές, αν μπορείς να μας κάνεις ένα introduction για το ποιος είσαι, την καριέρα σου στο bodybuilding so far, πώς ξεκίνησες και να μας δώσεις την ιστορία behind the name. Okay. Τι ιστορία να υπάρχει πίσω από το όνομά του, ας πούμε. Δεν τα απλά, είναι το όνομα του πατέρα του. Ναι, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ιστορία. Είμαι 28 χρονών. Γενικά, από μικρός ήμουν δραστηριό παιδί. Είχα σχέση με τον αθλητισμό, αλλά σε καμία περίπτωση σε κάποιο επαγγελματικό επίπεδο ή ανταγωνιστή κάπως ανταγωνιστικό επίπεδο. Ήμουν απλά παιδί το οποίο έκανε διάφορα αθλήματα. Τι αθλήματα? Κυρίως ξεκίνησα από μικρός με ενόργανη γυμναστική. Όταν λέμε μικρός, εννοώ 4 χρονών. Αρκετά μικρός. Στη συνέχεια, το πρώτο άθλημα που ασχολήθηκα πιο σοβαρά ήταν το taekwondo, μέχρι τα μέσα με τέλη γυμνασίου. Έπειτα ασχολήθηκα ελάχιστα με τα δρομικά, με το στίβο δηλαδή, κυρίως άλμα εις μήκος και σε 100 μέτρα, αλλά γενικότερα δεν συνέχισα γιατί είχα κάποιους τραυματισμούς, τέλος πάντων. Αυτοί οι τραυματισμοί με οδηγήσανε στο να κάνω μόνος μου γυμναστική. Ξέρετε τα κλασικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας έφηβος 15 χρονών. Έκανα λίγο μονός, εγώ έκανα λίγο τρέξιμο, έκανα λίγο push-ups, έκανα από εδώ, από εκεί. Εγώ 15 χρονών ήμουν χοντρός και κάπνιζα. Κάποιους άλλους 15 χρονών ανθρώπους. Κάτσε ρε Παναγιώτη, δεν έκανες χέρια 15 χρονών. Η πρώτη άσκηση που δοκιμάζει κάθε 15χρονος είναι αυτοσυγκέντρωση, καθιστός με έναν αλτήρα στο πόδι. Είναι η άσκηση για να μπει στην εφηβεία αυτή. Το αστείο, ξέρεις ποιο είναι? Το αστείο είναι το σνόμπαρα απίστευτα για το γυμναστήριο. Το σνόμπαρα απίστευτα, δηλαδή ακόμα και για να το ολοκληρώσω, αφού εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά με προπόνηση με σωματικό βάρος όταν έκανα μόνος μου μετά από όλες τις αποτυχίες μου σε όλα τα αθλήματα και στα disciplines που είχα δοκιμάσει και λέω εντάξει, θα το κάνουμε λίγο για τον εαυτό μας, για την πάρτι μας που λέμε. Και όταν το συνέχισα όλο αυτό το πράγμα και πέρασα και στη σχολή μου και μπήκα σε ένα γυμναστήριο, γιατί δεν υπήρχε χώρος να γυμναστώ κάπου έξω με μονός μου κτλ, δεν έκανα καθόλου βάρη. Καθόλου. Δηλαδή, σκέψη ότι από τα 18 μέχρι και τα 21-22 γενικότερα δεν είχα κουμπίσει βάρη στη ζωή μου, γενικά. Έκανα συνεργατικά κάποια πράγματα. Μέχρι τα 22? Ναι, ναι. Βάρη αμυγός δεν είχα κάνει καθόλου. Παρένθεση εδώ, απορία και προς Πάτροκλο που έχει την αντίληψη βιβλιογραφίας, αλλά και προς τα σένα, που έχει την προπονητική εμπειρία ξεκάθαρα. Πιστεύεις ότι έχεις χτίσει μια μυϊκή βάση και ένα νευρομυϊκό έλεγχο στους μύσους που σε βοήθησε μετά στα βάρη? Θα σου πω, από τα 18 όταν ξεκίνησα να κάνω έλξεις και push-ups, κάποια στιγμή όλες αυτές οι ασκήσεις γίνανε πολύ εύκολες για μένα, οπότε με κάποιο τρόπο έπρεπε να δυσκολέψω αυτές τις ασκήσεις.
Και τότε ήταν που πρωτο είχε βγει προς τα έξω στην Αμερική, τουλάχιστον, τουλάχιστον από, από τη μεριά του YouTube, είχε βγει προς τα έξω η καλλιστενική, δηλαδή οι άνθρωποι που κάνανε στα πάρκα προπόνηση, το street workout. Και να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Hannibal for King, Bar Brother. Hannibal, και έλεγες, φόβο, μαλάκα, πώς είναι έτσι ο τύπος, κτίνος, ξέρω εγώ, και εγώ έτσι θέλω να γίνω. Λοιπόν, και πήγαινε στο πάρκο και προσπαθούσες να κάνεις αυτά που έκανε ο Hannibal. Και σιγά σιγά πρακτικά έβαζα το σώμα μου σε πιο δύσκολες θέσεις. Προσπαθούσα να κάνω κάποια front lever, προσπαθούσα να κάνω τον back lever, προσπαθούσα να κάνω handstand, να κρατήσω handstand και μετά να κάνω press του handstand, handstand push-ups κτλ. Οπότε πρακτικά δημιουργούσα. Τι? Παρένθεση, λέω, είσαι αρκετά ψηλός. Είμαι 81. Εντάξει. 81 ελληνικό ή κανονικό 81? Κανονικό, κανονικό. Μετρημένο. Για τα πόδια σου, λες το Hannibal, ξέρω. Λοιπόν, και νομίζω ο Hannibal είναι 1,75 τουλάχιστον. Έλα, okay. Τέλος πάντων, οπότε πρακτικά όταν μπήκα στο γυμναστήριο συνέχισα να κάνω τα ίδια πράγματα, δηλαδή απλά δεν ακουμπούσα τους αλτήρες και πήγαινα απλά και έκανα μονόζυγο και δίζυγο στο γυμναστήριο. Δηλαδή όσοι με ξέραν από το 2010 σε Σάμο, απλά πήγαινα στο γυμναστήριο και απλά πήγαινα στο μονόζυγο, έκανα μονόζυγο, πήγαινα στο δίζυγο, έβαζα μετά ένα στρωματάκι κάτω σε ένα μέρος τέλος πάντων που υπήρχε χώρος στο γυμναστήριο και έκανα κατακόρυφους, έκανα handstand push-ups κτλ. Έτρωγα τα μούτρα μου, με κοροϊδεύανε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισα να το κάνω αυτό το πράγμα με πιο δύσκολες ασκήσεις και είχα χτίσει μια βάση στο σώμα μου, τουλάχιστον στο πάνω σώμα, γιατί πόδια δεν έκανα καθόλου. Δεν έπαιζες και ποδόσφαιρο, Δεν έπαιζες ποδόσφαιρο μικρός. Επειδή περπάταγα, δεν χρειάζεται να κάνεις πόδια όταν περπατάς. Α, τέλειο, αυτό πήγα να πω. Ναι. Είναι βασικό κομμάτι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, σταμάτησα να κάνω καλλιστενική κάποια στιγμή εντελώς γύρω στο 2014 με 2015 που απλά έπαψε να έχει ενδιαφέρον για μένα, απλά δεν μου προξενούσε κάποιο άλλο ενδιαφέρον, μου άρεσε μέχρι ένα σημείο και μαζί με κάποιους τραυματισμούς που είχα αποκτήσει από όλη τη διαδικασία αυτή, κάποια θέματα στο γόνατό μου, κάποια θέματα στους ώμους μου, πρακτικά μπήκα στο γυμναστήριο για να αντιμετωπίσω κάποια τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, ξεκίνησα να κάνω όργανα για να δυναμώσω τα πόδια μου. Ξεκίνησα να κάνω τέλος πάντων ασκήσεις με αλτήρες για να βελτιώσω τη μυϊκότητα στο σώμα μου, στο πάνω σώμα μου, σε σημεία τέλος πάντων που η καλλιστενική δεν μπορούσε να με βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Και πρακτικά μου άρεσε όλη η αίσθηση που είχα από την προπόνηση στο γυμναστήριο, να πούμε την προπόνηση υπερτροφίας, και έμεινα εκεί. Okay. Ενδιαφέρον πάντως, γιατί δεν είναι ότι ξεκίνησες απλά με καλλιστενική και την κράτησες σε ένα βασικό επίπεδο. Το προχώρησες σε αρκετά advanced level, από ό,τι κατάλαβα. Είχε από τότε στο μυαλό Θα σας πω, ναι. Είχα στο μυαλό μου ότι για να μπορέσω να αναπτυχθώ, παρακολουθούσα βέβαια και YouTubers της τότε εποχής που εξηγούσαν τέλος πάντων ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δυσκολέψουμε τις ασκήσεις μας αν θέλουμε να προχωρήσουμε και στα skills μας αλλά και στη σωματική μας εξέλιξη, που πάνω κάτω όλους μας ενδιαφέρει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Και είχα φτάσει στο σημείο να μπορώ να κάνω 90 degree push-ups, αρκετά handstand push-ups χωρίς υποβοήθηση. Έκανα dips με 60 κιλά πάνω μου τουλάχιστον, για 8 επαναλήψεις με 10 επαναλήψεις. Γενικότερα είχα χτίσει μια καλή δύναμη στο πάνω σώμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν είμαι η κλασική περίπτωση ανθρώπου. Βασικά, νομίζω ότι είμαι η πιο κλασική περίπτωση ανθρώπου που δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω μου, δεν έχω κάποιο background. Απλά μου άρεσε η γυμναστική, μπήκα στο χώρο του γυμναστηρίου όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσω κάποιους τραυματισμούς, κάποια θεματάκια που είχα, και απλά μου άρεσε το γυμναστήριο και απλά συνέχισα να κάνω αυτό το πράγμα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, ουσιαστικά μέχρι και σήμερα το ίδιο πράγμα κάνω. Το transition από την καλλιστενική στα βάρη. Πώς σου φάνηκε, γιατί από ό,τι κατάλαβα, βασικά να ρωτήσω, ότι όταν έκανες calisthenics, είχες στο νου σου σαν πρώτο στόχο το physique ή το development του physique τέλος πάντων, ή το να γίνεις καλύτερος στα calisthenics? Ναι, από πολύ νωρίς είχα συνειδητοποιήσει ότι η αλλαγή του σώματος είναι ουσιαστικά ένα παραπροϊόν των καλύτερων skills.
Δηλαδή, όσο γίνομαι δυνατότερος και ικανότερος στο να μετακινώ το σώμα μου, όσο συνεχίζω και τρέφομαι και κοιμάμαι σωστά, αυτό το πράγμα ουσιαστικά θα εκφράζεται και στη σωματική αλλαγή. Οπότε, κοιτούσα πρώτα να γίνω ικανός και δυνατός, και έπειτα ουσιαστικά το σώμα μου ακολουθούσε όλη αυτή την κατάσταση και όχι το αντίθετο. Δεν ήμουν δηλαδή αφοσιωμένος στο πώς δείχνω, αλλά το πώς δείχνω άλλαζε όταν άλλαζε τέλος πάντων και η δύναμή μου και κοίταγα τέλος πάντων να κάνω κάτι περισσότερο, να δυναμώσω, να βγάλω περισσότερα reps, να κρατήσω περισσότερο χρόνο τις στατικές μου κινήσεις. Και να σου πω και σε αυτό το σημείο ότι γενικά δεν ήμουν πάρα πολύ μεγάλος φαν των υψηλών επαναλήψεων. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορούσε την δύναμή μου στις στατικές κινήσεις της καλλισθενικής είχε να κάνει ή με static strength ή είχε να κάνει με πάρα πολύ low rep ranges. Δηλαδή να κάνω πεντάρες, να κάνω εξάρες, να κάνω τριπλές. Ουσιαστικά δεν είχα νιώσει καθόλου το pump στην ζωή μου μέχρι να μπω στο γυμναστήριο ξεκάθαρα, εκτός από κάποια set που έκανα έλξεων και βυθίσεων σε μεγαλύτερα rep range. Αλλά ξεκάθαρα το προπονητικό μου πρόγραμμα γύριζε γύρω από πεντάρες, τριπλές, static strength κτλ. Επιτρέψε μου, Πάτροκλε, να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Πρώτον, απορώντας πώς έφτασες, Παναγιώτη, να έχεις ένα σώμα χωρίς να κάνεις pump, γιατί εγώ τώρα δεν ξέρω τι σχολήσεις το καθένα σας, αλλά βλέποντας τον δόκτωρα του bodybuilding, τον Σβαρτζενέγκερ, απορώ δηλαδή πώς κατάφερες να μην εντάξει το pump στην προπόνησή σου. Σχεδόν φύγομαι από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει παραβλέποντάς το, μπορώ να θυμηθώ, όχι σε ονόματα συγκεκριμένα, αλλά μπορώ να θυμηθώ αρκετούς IFBB Bros, οι οποίοι γνώρισαν το γυμναστήριο και την προπόνηση με βάρη σαν ένα τρόπο ενδυνάμωσης για το άθλημά τους και παρατήρησαν εκεί ότι, ξέρεις, είμαι καλός στο πράγμα, βελτιώνω το σώμα μου, είναι πάει να γίνομαι δυνατότερος. Επομένως, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι είναι γνώρισμα κάποιου ο οποίος το έχει και έχει προοπτική σε bodybuilding, powerlifting και barbell related sports, να κάνει κάποιο τέτοιο transition, να το γνωρίσει κάπως έτσι το άθλημα. Ναι, νομίζω ότι στην αρχή πρέπει να το ανέφερα ότι το σνόμπαρα το γυμναστήριο και βασικά σνόμπαρα τους bodybuilders συγκεκριμένα. Δηλαδή όταν έμπαινα στο γυμναστήριο και έβλεπα, είναι η κλασική εικόνα που θα δούμε μικρή, ότι είναι ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, με imaginary lat syndrome, ξέρω εγώ, ή ο τεράστιος που πάει και κάνει προπόνηση, ξέρω εγώ, και τον κοιτάνε όλοι και φωνάζει και χτυπάει τα βάρη κτλ. Και έλεγα ότι εγώ δεν θέλω να μοιάσω σε κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να είμαι, ξέρεις, πώς λέμε, λίγο πιο λειτουργικός, λίγο πιο functional κτλ. Ξέρεις, είναι όλες οι σκέψεις που περνάνε από το μυαλό σου. Ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο το look, με ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνω με αυτό το σώμα που έχω κτλ. Κτλ. Σκέφτονται πολλά παιδιά έτσι και είναι πάρα πολύ λογικό. Ωστόσο, συνειδητοποίησα όσο περνάει ο καιρός ότι αυτό που ουσιαστικά με διεγείρει και μου αρέσει είναι η κίνηση. Δηλαδή η καλλισθενική ήταν κίνηση, μου προσέφερε τον πλήρη έλεγχο του σώματός μου, του σωματικού μου βάρους, και η προπόνηση υπερτροφίας είχε και αυτή κινήσεις, πολλές κινήσεις, τις οποίες απλά βρίσκω ενδιαφέρουσες. Δηλαδή μου αρέσει να κάνω κινήσεις για διάφορα μέρη του σώματός μου και να φτιάχνω την τεχνική μου, να φτιάχνω την εκτέλεση, και αυτό ουσιαστικά που κατάλαβα για μένα είναι ότι μου αρέσει γενικά να κινούμαι. Τώρα το τι θα διαλέξω για να κινούμαι και το τι θα διαλέξω για να γυμνάζομαι είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει το μέλλον ή να μην αλλάξει καθόλου ή να κατασταλάξει ως ένα πράγμα, αλλά προς το παρόν είναι κάτι που με γεμίζει. Και να ρωτήσω εγώ, εν τέλει, okay, κάνεις το transition, βλέπεις τι παίζει τριγύρω με τους IFBB Bros και ξέρουμε όλοι γενικά στον χώρο των αθλημάτων και ειδικά στον χώρο του bodybuilding, ότι νομίζω ιδιαίτερα πιο παλιά, τώρα έχει αρχίσει λίγο και αναπτύσσεται πιο πολύ, θεωρώ, δεν υπήρχε το natural bodybuilding. Εσύ πώς κράτησες τον εαυτό σου από το να μπεις στον χώρο των αναβολικών και να κυνηγήσεις, ας πούμε, το πιο εύκολο δρόμο, αν και όχι πάντα, και πιο επικίνδυνο σίγουρα. Τι σε κράτησε εσένα, γιατί ήθελες να μείνεις νάτικη, είσαι natural bodybuilder ακόμα? Ναι, θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αρχικά θεωρώ ότι οποιονδήποτε δρόμο και αν διαλέξει κάποιος,
δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο εύκολος. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που θα κάνεις ένα από τα δύο πράγματα, αν θέλεις να διαγωνιστείς σε αυτό το πράγμα, θα καλεστείς να κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνουν όλοι και να διαγωνιστείς με τους καλύτερους που κάνουν αυτό το πράγμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι πολλές φορές συγκρίνουμε τον average gym goer, εντάξει, που έχει μια συμβατική ζωή, με τον αθλητή bodybuilding που χρησιμοποιεί ουσίες που δεν θα έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο αν τους κοιτάξει, αν τους κοιτάξει ένας άνθρωπος και τους δύο. Οπότε ναι, πρέπει να συγκρίνουμε πάντα... Sorry που σε διακόπτω, να σημειώσω ότι εννοώ ότι θα μπορούσες να παίρνεις κάλλιστα αναβολικά και να κατεβαίνεις, σου λέω εγώ, σε αγώνες να διαγωνείς σε natural ή να παίρνεις αναβολικά και να έχεις πολύ ωραίο σώμα, να πουλάς προγράμματα κλπ, να μην είσαι αγωνιστικός τόσο, αλλά να βγάζεις πολλά χρήματα από αυτό και... Κυνηγά, οι χορηγίες ενδεχομένως, ξέρεις, περισσότερες που παίζουν στον χώρο των enhanced bodybuilders. Ναι, ναι. Κοίτα, γενικά δεν με ενδιέφερε ποτέ να ασχοληθώ με τις ουσίες. Όταν λέω δεν με ενδιέφερε, εννοώ ότι από τη στιγμή που μπήκα στο γυμναστήριο, η πρώτη σκέψη που έκανα δεν ήταν τι μπορώ να χρησιμοποιήσω για να με πάει πιο γρήγορα στο στόχο μου. Γενικά είμαι άνθρωπος της υπομονής που λέμε, έχω πάρα πολύ υπομονή, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην περιμένω αρκετά για αυτό το πράγμα. Έχω στο μυαλό μου ότι όσα δίνεις, τόσα παίρνεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να φτιάξω τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό, το πώς θα τραφώ, το πώς θα κοιμηθώ, τέλος πάντων την καθημερινότητά μου, ακόμα και τη δουλειά που κάνω και τον τρόπο με τον οποίο ζω, προκειμένου να μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω σωστά. Εντάξει, στην αρχή δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά όσο κάνεις επιλογές στη ζωή σου, το καταφέρνεις. Τώρα, γενικά δεν ήθελα, γενικά το να μην χρησιμοποιήσεις ουσίες και το να μπορείς να διαγωνιστείς είναι δύο πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά. Δηλαδή από τη στιγμή που οι bodybuilders έχουν την επιλογή να διαλέξουν και τον έναν και τον άλλον δρόμο, μπορούν να κάνουν ό,τι από τα δύο θέλουν. Εγώ απλά επέλεξα να κάνω το ένα από τα δύο. Είναι απλά τα πράγματα. Γενικά, επειδή υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση για το τι συμβαίνει στο κομμάτι του bodybuilding, από τη στιγμή που υπάρχουν drug test, νομίζω και στο powerlifting υπάρχουν και drug tested και untested διοργανώσεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς γίνεται και στο bodybuilding. Φυσικά, στο bodybuilding νομίζω ότι είναι πιο πρόσφατο, δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο, εφόσον έχεις την επιλογή να χρησιμοποιήσεις ουσίες και να διαγωνιστείς στην AFBB, να χρησιμοποιήσεις ουσίες και να διαγωνίζεσαι σε drug test διοργανώσεις. Μπορεί να μου λύσει αυτό κάποιος την απορία αυτή? Για να έχεις ένα παραπάνω edge που δεν θα το έχει κάποιος άλλος ενδεχομένως. Και να λέει ότι είσαι... Ναι. Ότι, ότι θα είσαι καλύτερος βασικά και θα μπορεί να βγάλεις παραπάνω λεφτά κλπ. Το σκεπτικό πιστεύω από μερικούς είναι και το όχι μόνο ύπουλο, αλλά είναι και τις φάσεις του «Α, σίγουρα είναι και άλλοι και το κάνουνε, άρα γιατί να με κοροϊδέψουν εμένα και να μην βγω κι εγώ από πάνω». Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι για να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση ουσιών και να διαγωνίζεται σε drug tested διοργανώσεις, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα μικροφαλίας πρώτον, και δεύτερον έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα από μικρός άνθρωπος, τέλος πάντων του φερθήκανε άσχημα στη ζωή του και θέλει με κάποιο τρόπο να κάνει κάτι το οποίο θεωρεί σημαντικό. Θεωρώ ότι, αν χρησιμοποιείς ουσίες για να διαγωνιστείς σε διοργανώσεις οι οποίες γίνονται drug test, χωρίς να σημαίνει ότι όσες διοργανώσεις κάνουν drug test σημαίνει ότι το drug test μπορεί να διαπιστώσει ή να διασφαλίσει ότι όλοι οι αθλητές οι οποίοι διαγωνίζονται και μέσα είναι νάτι, okay? Γιατί υπάρχει και η διαφορά μεταξύ του νάτι και του lifetime νάτι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εάν χρησιμοποιείς φάρμακα και παίζεις σε drug test τις διοργανώσεις, έχεις μικρό πουλάκι γενικά. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και μόδο. Αυτό μπορεί να γίνει και κομμένο το αναβολικό παράθυρο, να γίνει σποτάκι μικρό.
Λοιπόν, μπορείς κάλλιστα, συγγνώμη, μπορείς κάλλιστα να κάνεις την επιλογή. Καταρχάς, κάνεις την επιλογή για τη ζωή σου. Εγώ επέλεξα από τη στιγμή που θα διαγωνιστούμε. Όλοι έχουμε σκεφτεί πώς θα ήταν αν χρησιμοποιούσαμε ουσίες. Εγώ από τη στιγμή που στον πρώτο μου προπονητή ρώτησα τέλος πάντων και του είπα, επειδή δεν γνώριζα, εάν μπορώ να προχωρήσω στο bodybuilding χωρίς να κάνω χρήση ουσιών, μου είπε ναι, μπορείς να το κάνεις. Θα διαγωνιστείς τέλος πάντων σε διοργανώσεις που είναι drug test και θα πηγαίνεις τέλος πάντων εκεί πέρα. Δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι διαγωνίζονται δίπλα σου δεν έχουν κάνει χρήση ουσιών, αλλά πίστεψέ με, όλο αυτό το διάστημα στο οποίο το κάνω αυτό το πράγμα, ειλικρινά είναι εξαιρετικά σπάνιο να πετύχεις τέτοιους ανθρώπους, γιατί συνήθως πιάνονται. Αλλά όπως και να έχει. Εγώ ο λόγος για τον οποίο δεν το έχω κάνει είναι γιατί δεν είμαι διατεθειμένος να θέσω την υγεία μου σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μου σε κίνδυνο, για οποιονδήποτε λόγο, έστω και αν μιλάνε για μικρές παρενέργειες ή για οτιδήποτε ή για μηδέν παρενέργειες ή ότι μπορεί να μην πάθει τίποτα ή ότι ο θείος μου είναι 60 χρονών και δεν έπαθε τίποτα. Και δεν θέλω όταν θα είμαι 40 και 45 και 50 χρονών να βασίζομαι σε TRT ή σε HRT και το υπόλοιπο της ζωής μου για να έχω μια καλή ποιότητα ζωής. Είναι κάτι το οποίο απλά δεν με ενδιέφερε. Τώρα, το αν το κάνει κάποιος και είναι επιλογή του να το κάνει αυτό, γιατί στο επίπεδο που διαγωνίζεται το κάνουν και οι υπόλοιποι, είναι καθαρά δικό του θέμα και δικαίωμά του. Πάντως, δεν σημαίνει ότι αν ένας bodybuilder επιλέξει να μην κάνει χρήση ουσιών, θα πρέπει να διαγωνιστεί με τους αντίστοιχους ανθρώπους που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και είναι σε υψηλό επίπεδο είναι πάρα, πάρα πολύ μακριά. Και θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να διαγωνιστεί με αυτούς. Με λίγα λόγια, ο average gym goer που πηγαίνει 3 χρόνια γυμναστήριο και δεν έχει δώσει τη ζωή του σε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να διαγωνιστεί με ένα natural bodybuilder που είναι στο επίπεδο 25 ετών προπόνησης. Όπως για παράδειγμα ο Jeff Alberts. Ο Jeff Alberts, ναι, από 3DMJ. Ναι, δεν μπορώ εγώ με 3 χρόνια γυμναστήριο να πάω και να ανταγωνιστώ τον Jeff Alberts. Και όχι, ο Jeff Alberts δεν παίρνει φάρμακα. Εγώ είμαι άχρηστος. Θα πρέπει να τον φτάσω. Αυτό είναι το θέμα και με το perception του κόσμου και ειδικά με το πόσο κοινή έχει γίνει η χρήση των αναβολικών, αλλά και το perception των αναβολικών, το ότι ο άλλος δεν σκέφτεται «ΟΚ, okay, αυτή τη στιγμή σταματάω την παραγωγή τεστοστερόνης από το σώμα μου και βάζω τεστοστερόνη από κάπου αλλού». Έχει αρχίσει πολλοί κόσμος να το παίρνει πολύ πιο χαλάρα, ότι «Εντάξει μωρέ, πέταξα και την τάδε ουσία γιατί ήθελα ένα παραπάνω edge». Οπότε, όταν ο άλλος δεν έχει το dedication, γιατί φαντάζομαι και από ό,τι έχω καταλάβει η αφοσίωσή σου στη γυμναστική έχει ένα τρομερό consistency. Έχεις κάποιες συνήθειες οι οποίες σε πηγαίνουν προς το στόχο σου και είσαι on it 365 μέρες το χρόνο. Όταν ο άλλος δεν το έχει ζήσει αυτό ή δεν έχει ζήσει πώς είναι να μανατζάρεις το στρες σου κάθε μέρα, να μανατζάρεις τον ύπνο σου, να λογκάρεις όλες τις προπονήσεις και τα γεύματά σου, να είσαι consistent με το περπάτημά σου, να μην μπαρτάρεις και να λες και όχι σε πάρα πολλούς πειρασμούς και σε κοινωνικές εκδηλώσεις και στο ένα και στο άλλο και να το κάνεις αυτό για 10 χρόνια σερί, δεν μπορεί να καταλάβει ότι γι' αυτό φαίνεσαι ή είσαι τόσο δυνατός ή έχεις τα αποτελέσματα που έχεις. Και αυτόματα θα πει ότι εντάξει, αφού ήταν εύκολο για μένα να πάρω την τάδε ουσία και έσπασα αμέσως αυτό το φράγμα, ο man του οποίου η ζωή βασίζεται στο coaching του ή βασίζεται στην περσόνα του και στο γεγονός του ότι είναι bodybuilder, σίγουρα κάτι έχει χρησιμοποιήσει. Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και γενικά, επειδή έχω δει πολλές συζητήσεις και γενικότερα γίνεται αναφορά σε πάρα πολλά πράγματα και γενικότερα αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο κόσμος βλέπει πολλές ταινίες και πολλά έργα και δεν συνειδητοποιεί ότι η πραγματική ζωή είναι κάτι διαφορετικό. Πιστέψτε με, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να καταλάβεις και να βρεις και να ανιχνεύσεις ποιος άνθρωπος έχει κάνει τι στη ζωή του, γιατί λίγο πολύ στην Ελλάδα όλοι γνωριζόμαστε. Εντάξει. Είναι πραγματικά τρελό και πρέπει να έχεις τρελό πρόβλημα αν πιστεύεις ότι μπορείς να ξεφύγεις από όλη αυτή τη διαδικασία αλόβητος. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέει ένας άνθρωπος ότι θα υπάρξει άνθρωπος που θα κάνει για όλη τη ζωή αυτό το πράγμα και δεν θα περάσει απαρατήρητος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Καμία.
Υπάρχουν στο... άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρούς ηθικούς φραγμούς και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλους ηθικούς φραγμούς. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχουμε γεννηθεί όλοι με τις ίδιες αρχές από το σπίτι μας. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και το λέω αρχές από το σπίτι μας γιατί το να κοροϊδεύεις ένα κόσμο ή μια γενιά για το τι κάνεις ενώ δεν το κάνεις έτσι, σημαίνει και πάμε πίσω στο κομμάτι με το μικρό πουλάκι που λέγαμε με αυτούς που ανθρώπους που χρησιμοποιούν ουσίες και παίζουν σε drug test διοργανώσεις. Το ίδιο πράγμα. Και μια μικρή παρατήρηση. Sorry, και σκάει ο fake nut στο drug test διαγωνισμό με ένα στρουθοκάμιλο και λέει «Έχω μεγάλο πουλί». Μπορείς να δεχόμαστε το να αποχωρήσεις. Ευχαριστούμε και... Να σας πω κάτι τελευταίο σε αυτό το πράγμα. Γενικά, δεν ξέρω με πόσους natural bodybuilders μπορεί να έχετε συνομιλήσει γενικά. Αλλά θα σας πω, αλλά γενικά είναι τέτοια η νοοτροπία ενός φυσικού αθλητή, είναι τέτοια η νοοτροπία και γενικότερα ο τρόπος ζωής του είναι τέτοιος που όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για το αν κάποιος δίπλα του στην σκηνή εκείνη τη μέρα του αγώνα ή κάποια στιγμή έχει κάνει χρήση ουσιών, δεν πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει γιατί δεν το κάνει για τους άλλους, το κάνει για τον εαυτό του. Και όσον αφορά το κομμάτι της προσωπικότητας και της... και του ότι απλά ξέρω εγώ θα το κάνει επειδή βγάζει λεφτά ή οτιδήποτε, δεν αξίζει τον κόπο. Πιστέψαμε. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Αν το καλοσκεφτείτε αυτό το πράγμα, δεν αξίζει τον κόπο να γίνει. Αυτό λέγαμε και στα πρώτα επεισόδια. Γενικά μιλάγαμε και για το τι επιλέξαμε, για το ποιο λόγο επιλέξαμε να μείνουμε νάτι. Γιατί και θέλω να κάνω transition μετά σε μια άλλη ερώτηση, αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση για το σχόλιο με το πουλάκι, είναι ότι δεν κάνει include τις γυναίκες αυτό. Δηλαδή οι γυναίκες που είναι fake natties, τι έχουν. Άρα είναι ξεκάθαρα σεξιστικό το σχόλιο σου, θα μπορούσε να δει κάποιος. Ναι, σε μια πολύ καλή κορέα κοινωνία είναι. Ισχύει αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Απλά είμαι πολύ αφιλτράριστος σήμερα και είπα. Κάνσελ πάνω. Ξεκάθαρα. Κοίτα, φυσικά και είναι φαινόμενο στις γυναίκες. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω όλο αυτό το χρόνο, όλο αυτό το διάστημα που ασχολούμαι με αυτό, είναι ότι πολλά παιδιά δεν συνειδητοποιούν ποιες ουσίες είναι απαγορευμένες. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για natural bodybuilding, εννοούμε ότι δεν χρησιμοποιείς κανένα performance enhancing drugs. Είτε αυτό το πράγμα έχει να κάνει με αναβολικά στεροειδή, είτε έχει να κάνει με αυξητική ορμόνη, είτε έχει να κάνει με πεπτίδια, είτε έχει να κάνει με SARMs, είτε έχει να κάνει με παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν έναν αθλητή να έχει καλύτερο conditioning στη σκηνή, το οποίο μπορεί να είναι το βροχοδιασταλτικό, το κλεμπούτερο που χρησιμοποιούν κάποιοι ή διουρητικά. Όλα αυτά δεν σε καθιστούν φυσικό αθλητή. Πάνω. Το feel it, ναι. Το feel it καθιστά natural, γιατί έχει και 95 λεπτά γραμμάρι. Κοφέινι. Τι? Είναι αναβολικό, φίλοι. Τι είναι αυτό. Τελείως τι είναι αυτό. Και τελείως αναβολικό. Ο Ραλευκόπουλος με κυματομορφή που είναι σε ό,τι αναβολικό υπάρχει. Overshadowing us όλους. Τι είναι. Αυτό που... εντάξει, τώρα έχουμε φύγει τελείως από τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, αλλά μιας και το ανέφερες, τη φούντα π.χ. θα τη θεωρούσες, αφού που είναι απαγορευμένη νομίζω από τη Wanda, ότι έτσι που... θα τη θεωρούσεις και αυτή ότι αν κάποιος την πίνει και είναι natural bodybuilder, δεν είναι natural. Όντως ρωτάω. Δεν είσαι νάτι τη μέρα του αγώνα που θα πας να κάνεις το polygraph. Δηλαδή, αν κάνεις χρήση cannabis και πας στο polygraph, θα σε βγάλει θετικό. Απλά πράγμα. Όλα τα CBD προϊόντα. Τώρα, αν θεωρώ ότι το να κάνεις χρήση κάναβης, το να την πίνεις γενικότερα, είναι γενικά η στάση μου κατά των ναρκωτικών ουσιών που θα με έκανε απλά να πω ότι
why doing that, ξέρω, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Είναι απλά σου λέει από ένα performance enhancing perspective, γιατί υπάρχει, να συμπληρώσω τον Πάτροκλο εδώ, ότι υπάρχει στο κινητό, στα μαχητικά αθλήματα, υπάρχει η πεποίθηση, ειδικά στο UFC, πως πρέπει η αμερικανική μεριά της πάντα. Είναι η cannabis performance enhancing drug. Θεωρείται από τη USADA στο prohibited list, αλλά υπάρχει μια κίνηση τα τελευταία χρόνια να βγει από το prohibited list, γιατί δεν, σύμφωνα με κάποια clinical studies και με κάποιους ορισμούς, δεν προσφέρει κάποια benefits. Όπως και πολλά διεγερτικά βότανα τα οποία είναι κινέζικα και μπαίνουν σε κάποια blends, pre-workout supplements, θεωρούνται απαγορευμένες ουσίες, ενώ πρακτικά δεν έχουν κάποιο, δεν σου δίνουν κάποιο edge. Και μπορεί μετά από κάποιο χρόνο να βγουν από τα banned substances και μπορεί να μην βγουν και ποτέ. Οπότε γενικότερα τα banned substances είναι, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι αυτά. Φυσικά, φυσικά. Είναι δυναμική η λίστα της WADA. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι θα έχει ένα τρελό edge επειδή, ξέρω εγώ, παίρνει την πίνη 2-3 φορές την εβδομάδα, όχι, δεν θα έχει. Okay, δεν είναι αυτό που δίνει το edge στους φυσικούς αθλητές, πίστεψέ με. Το είπα περισσότερο γιατί είχα ένα συμβάν στο οποίο υπήρχε drug test και υπήρχε το χρήση cannabis, είναι στη λίστα, άρα κάνεις fail το drug test. Το σκέφτηκα από την άποψη ότι είναι κάποιος natural bodybuilder, του κάνουν drug test, ο άνθρωπος είναι lifetime natty, δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ αναβολική ουσία, αλλά του βρίσκουν ότι έχει κάνει χρήση cannabis. Εκεί μετά εσύ, ως natural bodybuilder, will you look down on him ή θα είσαι σε φάση, εντάξει, okay, αυτό είναι αποδεκτό. Παιδιά, δεν θα τον έκραζα τον άνθρωπο. Εννοώ, βασικά, ξέρεις τι, στα περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία γίνονται στο κομμάτι του drug test, γενικά δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει αν ένας άνθρωπος πιαστεί θετικός για μια χή ουσία ή για μια ψή ουσία, απλά δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν θα θυμώσω ή δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Απλά έχω άρνηση στο να εκφράσω συναισθήματα. Δεν με νοιάζει, απλά. Fair enough. Τώρα, ως νάτι, και το ανέφερες λίγο πιο πριν. Πώς κάνεις, γιατί είπες, όσα βάζω, τόσα παίρνω. Πώς έχεις μπορέσει και έχεις κάνει αυτό το adjustment στο κεφάλι σου για να καταλάβεις ότι αναλογικά το πόσα βάζεις και πόσα παίρνεις αλλάζει όσο περνάει ο χρόνος και γίνεσαι όλο και πιο advanced ως lifter. Δηλαδή πώς μπορείς να δεχτείς το ότι okay, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχω χτίσει όχι απλά τη βάση μου, έχω χτίσει και μια βάση δύναμης και τώρα θα πρέπει να είμαι super consistent για πολύ καιρό για να δω κάποια marginal gains, τα οποία ναι μεν είναι marginal για τον μέσο άνθρωπο, αλλά για μένα που είμαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο του natural bodybuilding δεν είναι απλά marginal. Κατάλαβες τη ρώτησα? Ναι. Περίπου. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα εγώ τι ρώτησε. Ναι. Ότι είσαι natty bodybuilder. Έχεις... Okay. Έχεις natty bodybuilder, bodybuilder ποιος είναι όμως? Ποιον εσύ θα ορίσουμε σαν natty bodybuilder? Εσένα. Γενικά. Γιατί κάποιον ο οποίος είναι λίγο, lifetime λίγο natural... Είναι λίγο παρεξηγητή, γι' αυτό. Fair enough. Είναι competitive ή όχι? Αυτό. Είσαι αγωνιστικός natural bodybuilder με στόχο να αγωνίζεσαι συγκεκριμένες φορές το χρόνο όσες είναι αυτές και να κυνηγάς ένα pro status στο context του natural bodybuilding. Έχεις δεχτεί ότι για να βελτιώσω την πλάτη μου, ας πούμε ότι είναι weak point, που δεν νομίζω ότι είναι σε σένα και βασικά δεν ξέρω. Για να βελτιώσω την πλάτη μου, θα πρέπει να ματώσω στις προπονήσεις, να κάνω ασκήσεις οι οποίες ίσως να μην με βολεύουν τόσο πολύ, να δοκιμάσω καινούργια πράγματα, να δυναμώσω και ταυτόχρονα ο ύπνος και η διατροφή να είναι στο 99% όλο το χρόνο. Για να δω μια αλλαγή η οποία στο μάτι του μέσου ανθρώπου μπορεί να μην κάνει καμία διαφορά, αλλά στον χώρο το δικό μου θα ίσως μου δώσει το παραπάνω έτσι για να πάρω αυτό το pro card ή για να κερδίσω. Πώς συμφιλιώθηκες με τον natural δρόμο, το ότι
Cool. Ναι. Να προσθέσω ακόμη point σε αυτή την ερώτηση, γιατί ήθελα να σου το ρωτήσω και πριν, Παναγιώτη. Όταν ο πρώτος σου αγώνας ήταν στη Σιζάκινφ, αν θυμάμαι καλά. Το 2016 τον Μάιο έκανα 3. Αλλά ήταν στη Σιζάκινφ ο τελευταίος. Α, οκ. Okay. Εγώ τότε σε πρωτοείδα, γιατί είχες παίξει και με δύο παιδιά από την Πάτρα μαζί με τον Αγωστήλ τον Γκέκα και τον Σωτήρι τον Γασπαρινάτο. Και το πρώτο δύο και είναι πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Έχουμε καλές σχέσεις. Σαράδειξ τους δύο. Θυμάμαι το πρώτο που είχα πει ήταν ότι ήταν πολύ ακραία τα πόδια σου και ήταν ένα σκαλοπάτι πάνω από όλους τους υπόλοιπους που θυμάμαι στον αγώνα. Και βασιζόμενο στην ερώτηση του Πάκη, γιατί ήθελα να τη ρωτήσω εδώ και κάποια λεπτά, σαν natural bodybuilder, αν είδες ότι χρειάζεται αυτό ακριβώς, χρειάζεται περισσότερη αναλογικά προσπάθεια από κάποιον που ενδεχομένως θα έχει μια χημική υποβοήθηση, για να ανεβάσει ένα lagging body part, και εάν τελικά η βελτίωση στο body part αυτό δεν είναι αναλογική της προσπάθειας ή αυτό που θα περίμενε κάποιος ο οποίος έχει συνηθίσει να βλέπει bodybuilders οι οποίοι είναι χημικά υποβοηθούμενοι. Αυτό το marginal difference που είπε ο Πακ, αν το έχεις παρατηρήσει. Θα πρέπει στη μέση να ξαναζητήσω την ερώτηση, γιατί θα χάσω κάτι, αλλά θα σου πω. Θα πάω πρώτα σε αυτό που είπε ο Πάτροκλος και να πω το εξής, ότι αν το μάτι του μέσου ανθρώπου δεν καταλάβει ότι μέσα σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια έχεις αξιοπρόσεκτη αλλαγή, σημαίνει ότι δεν έχεις αξιοπρόσεκτη αλλαγή. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, πρακτικά οι natural bodybuilders, οι οποίοι όντως σέβονται την αγωνιστική τους καριέρα και θέλουν όντως να προχωρήσουν, θα παρατηρήσετε ότι αν έχετε παρακολουθήσει μερικούς, είναι ότι δεν διαγωνίζονται πολύ συχνά. Δηλαδή θα διαγωνιστεί κάποιος, θα τελειώσει τη σεζόν του και οι περισσότεροι bodybuilders, οι οποίοι θα δείτε να έχουν τρελές βελτιώσεις από σεζόν σε σεζόν, ο επόμενος αγώνας θα είναι τουλάχιστον σε 2-3 χρόνια από τον προηγούμενο. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις αθλητών οι οποίοι μπορεί να έχουν βρεθεί με πολύ καλά αποτελέσματα σε αρκετά νεαρή ηλικία, οπότε να καταφέρουν να κάνουν βελτιώσεις και παράλληλα να μην περνάει πολύ καιρό από τότε που θα ξαναδιαγωνιστούν. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων και αγωνιστικών bodybuilders με, θα έλεγα, φυσιολογικά γονίδια, εντάξει, στο κομμάτι της μυϊκής ανάπτυξης, και αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πόσο γρήγορα βάζεις μυϊκό ιστό ή με το πόσο γρήγορα δυναμώνεις ή με το πόσο γρήγορα αναρρώνεις. Έχουν να κάνουν και το ορμονικό προφίλ, πόσο χρόνο παίρνεις έναν αθλητή να ξαναέρθουν οι εξετάσεις του σε φυσιολογικά επίπεδα ορμονικής λειτουργίας. Σε άλλους ανθρώπους μπορεί να πάρει 2 μήνες, σε άλλους 3 μήνες, σε άλλους 6 μήνες κτλ. Ανάλογα λοιπόν με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, διαλέγει ο αθλητής τι θα κάνει και πώς θα χτίσει το off-season του, προκειμένου την επόμενη φορά που θα διαγωνιστεί να είναι καλύτερος. Εντάξει. Εγώ αυτό που συνειδητοποίησα από την αρχή, ας πάρουμε τον πρώτο μου αγώνα. Στον πρώτο μου αγώνα ήμουν ένας αθλητής ο οποίος κατάφερε και έπιασε ένα καλό conditioning, ένα αξιοπρόσεκτο conditioning, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε να αποσπάσω τις θέσεις που, όχι που περίμενα, γιατί είχα 0 προσδοκίες στην πρώτη μου προετοιμασία. Δεν πρέπει να έχει κανένας bodybuilder προσδοκίες μεγάλες σε μετάλλιο ή κύπελο. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να δει πώς αυτό το πράγμα θα αποδώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση κατά την γνώμη των κριτών. Ωστόσο, εγώ παρατηρώντας το σώμα μου και βλέποντας ότι εγώ θέλω στο μέλλον να διαγωνιστώ στο εξωτερικό, με τους όρους του εξωτερικού και με αθλητές του εξωτερικού που δουλεύουν πιο μεθοδικά από εμάς, που δουλεύουν πιο πολλά χρόνια από εμάς, που τα παιδιά δουλεύουν από τα 16 στο γυμναστήριο και όχι στα 21 και στα 22 που εγώ αποφάσισα και μου την έκατσε να πάω στο γυμναστήριο και να προετοιμαστώ για τον πρώτο μου αγώνα. Τα περισσότερα παιδιά κάνουν off-season από τα 16 τους και στα 21 τους είναι πολύ διαφορετικά από ότι είναι ένας αντίστοιχα Έλληνας στα 21. Εντάξει. Συνειδητοποίησα ότι αν θέλω να διαγωνιστώ με τέτοιους ανθρώπους, θα πρέπει να ξεκινήσω να ζω μια ζωή η οποία είναι παρόμοια με αυτών των ανθρώπων. Είτε στο κομμάτι της προπόνησης, είτε στο κομμάτι της διατροφής μου, είτε στο κομμάτι της
της καθημερινότητας μου σε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ξεκάθαρα θέμα τι θέλεις, γιατί δεν μπορείς δυστυχώς να είσαι αθλητής ο οποίος θέλει να διαγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και να έχεις μια καθημερινότητα συμβατικού ανθρώπου. Δεν είναι κακό να έχεις καθημερινότητα συμβατικού ανθρώπου προς Θεού, απλά δυστυχώς δεν θα βοηθήσει αυτό ιδιαίτερα στην μέγιστη δυνατή εξέλιξη που μπορείς να έχεις σαν αθλητής. Ναι, και θα συμφωνήσω γενικά, το αναβολικό παράθυρο είναι κατά των νόρμης. Αλλά ναι, για να σε ένα πιο σοβαρό επίπεδο, νομίζω και εγώ ότι για να καταφέρεις κάτι το οποίο είναι αρκετά εκτός του μέσου όρου σαν επίδοση και σαν ανθρώπινη υπόσταση, θα πρέπει να ακολουθήσεις και πράγματα τα οποία είναι accordingly εκτός του μέσου όρου. Δεν είναι φυσιολογικά κάποια πράγματα. Δεν είναι φυσιολογικά, σίγουρα. Δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά αναγκάζει να κάνεις και πράγματα που δεν θα κάνεις περισσότερο. Έτσι. Προφανώς. Γιατί δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις ένα αξιόλογο ή πάνω από το μέσο όρο ή εξαιρετικό αποτέλεσμα και να κάνεις συμβατική ζωή. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα και τα δύο μαζί, δυστυχώς. Και αν κάποιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει με μια πιο συμβατική ζωή, εγώ ας πούμε είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν ξενυχτάω καθόλου. Δεν πίνω αλκοόλ, δεν καπνίζω. Έχω μια καθημερινότητα η οποία θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα και θα λήξει στις 11 η ώρα το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Αυτή είναι η ζωή μου εμένα. Η ζωή αυτή γίνεται γιατί θέλω να πετύχω σε ένα πράγμα. Το αν θα πετύχω ή αν δεν θα πετύχω είναι άλλο πράγμα. Δεν εξαρτάται με το πόσο θα δώσω. Σίγουρα θα πάρω πράγματα από αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι αντίστοιχα καλύτερος από τους ανταγωνιστές μου. Έτσι. Αλλά το κάνεις επειδή θέλεις να προχωρήσεις και να πας ένα βήμα παραπέρα. Το κάνεις για εσένα. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος για εσένα αυτό. Για όλους μας. Είχε στήριξη εσύ από τον κοινωνικό σου κύκλο ή χρειάστηκε με τα χρόνια, ξέρεις, κάποιοι πήραν το μήνυμα ότι ο Παναγιώτης δεν θα ακολουθεί, ξέρω εγώ, στα ξεφυλίγια, στα ξενύχτια, ή πήραν κάποιοι ή κάποιοι επέλεξαν ότι να συμβαδίσουν μαζί σου και να αλλάξουν και αυτοί τον τρόπο ζωής τους. Είδες γενικά η φιλοδοξία σου αυτή, η προσπάθειά σου αυτή να μπει τροχοπέδι ή να κάνει optimize στο κοινωνικό σου κύκλο γύρω σου? Θα έλεγα ότι ο κοινωνικός μου περίγυρος ανά τα χρόνια άλλαζε προς περιοριζόταν. Γιατί επειδή, κοίτα, πάρα πολλά παιδιά φτάνουν σε ένα δίλημα στη ζωή τους. Πάρα πολλά παιδιά εννοώ που τους αρέσει το γυμναστήριο, τους αρέσει να κάνουν διατροφή, τους αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, αλλά με κάποιον τρόπο θέλουν να το συνδέσουν πιο πολύ στην καθημερινότητά τους, να το βάλουν πιο πολύ. Και όσο θέλουν να προχωρήσει στην καθημερινότητά τους αυτός ο τρόπος ζωής, θα βρουν εμπόδια. Θα βρουν είτε μπορεί η οικογένεια να μην στηρίζει το στόχο, είτε οι φίλοι μπορεί να σε λένε ξενέρωτο, είτε οι φίλοι θα σταματήσουν κάποια στιγμή να βγαίνουν μαζί σου, είτε θα σταματάνε να σου κάνουν πρόταση να βγεις γιατί ξέρουν ότι εσύ έχεις προπόνηση αύριο και δεν θα βγεις, οπότε ας μην του πούμε καθόλου. Οπότε σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, και αυτό έχει άμεση σχέση με το όσο προχωράς και αναπτύσσεσαι κιόλας και σαν άνθρωπος, πολλοί άνθρωποι θα βγουν από τη ζωή σου και θα μπουν άνθρωποι που θα επιλέξεις εσύ να μπουν ή θα επιλέξουν αυτοί να μπουν στη ζωή σου, που έχουν έναν τρόπο ζωής κοινό με τον δικό σου. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να υπάρξει, δεν θα μπορέσει να συμβαδίσουν με τους δικούς σου ρυθμούς και εσύ με τους δικούς τους. Και εξαρτάται και τι άνθρωπος είσαι. Εγώ, ας πούμε, ήμουν άνθρωπος που με ενδιέφερε η παρέα μου να περνάει καλά και να δίνω στην παρέα μου πράγματα. Και όταν συνειδητοποιεί, και δεν είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μόνο ζητάει από την παρέα του πράγματα. Οπότε ένιωσα ότι αν δεν μπορώ να παρέχω στην παρέα μου, όπως και σε κάθε σχέση ανθρώπινη που έχουμε με ανθρώπους, τα πράγματα τα οποία είχαν ανάγκη, έβλεπα τους στόχους μου, έβλεπα αυτά που μπορώ να δώσω και έλεγα ότι μπορώ ή δεν μπορώ. Εντάξει, αλλά σίγουρα το leap, το να κάνεις το βήμα μπροστά, στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι όσο πιο πολύ θέλεις να προχωρήσεις στην αγωνιστική σου ζωή, τόσο περισσότερο θα πρέπει να παραμερίσεις κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις όσο περνάει ο καιρός. Χαίρομαι πάντως γιατί δεν βγάζεις μια εικόνα, η απάντησή σου δεν δίνει την εικόνα ενός αγωνιστικού bodybuilder, ο οποίος είναι
απομονωμένος και αντικοινωνικός, αλλά έχει τις αντίστοιχες παρέες ή τους αντίστοιχους ανθρώπους γύρω του, να το γενικεύσω, οι οποίοι έχουν ίδιους στόχους με αυτόν. Δηλαδή δεν είναι ένα μοναχικό μονοπάτι, όπως το περιγράφεις. Δεν είναι ότι αν θες να γίνεις καλό σε αυτό, θα πρέπει να είσαι μόνος σου. Θα βρεις άτομα τα οποία το γουστάρουν και ενδεχομένως να σε βοηθήσει και όλο αυτό. Είναι και το illusion του balance που γενικά υπάρχει, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε όλα, αλλά δυστυχώς όταν έχεις κάποιους στόχους οι οποίοι δεν είναι ένα συνηθισμένο 9 to 5 και μια απλή δουλειά, δυστυχώς η πραγματική ισορροπία είναι να μην υπάρχει όλη την ώρα ισορροπία. Το οποίο δυστυχώς δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος και δεν γίνεται σε πολλά και αθλήματα αλλά και σε δουλειές να θες να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο και ταυτόχρονα να έχεις την ίδια ζωή με το φίλο σου, ο οποίος μπορεί και μαγιά του να δουλεύει μια απλή δουλειά και να μην ασχολείται με κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό εφαρμόζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές, επειδή έχουμε μια καθημερινότητα η οποία γυρίζει γύρω από τα βάρη ή το φαγητό, ας πάρουμε παραδείγματα άλλων ανθρώπων. Ένας μουσικός δεν θα εξασκηθεί στο μουσικό του όργανο πολλές ώρες μες την ημέρα. Μπορεί να είναι κλειδωμένο στο δωμάτιο του 8 ώρες την ημέρα. Ο άνθρωπος αυτός έχει ισορροπία. Ποιος την ορίζει την ισορροπία? Η ισορροπία είναι αυτή η οποία του χρειάζεται προκειμένου να γίνει καλό σε αυτό που θέλει. Μπορεί να μην θέλει να γίνει καλό σε αυτό που θέλει. Απλά με τη γυμναστική, νομίζω είναι και το πλασίμπο στο κεφάλι μερικών και το μπέρδεμα, το επειδή γυμνάζεται πολλοί κόσμος, δεν διαχωρίζουν μεταξύ ότι το ότι συνεπάρχεται στον ίδιο χώρο, στο γυμναστήριο, δεν σημαίνει ότι κάνετε το ίδιο πράγμα, απλά εσύ τυχαίνει να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Είσαι αθλητής. Το σκεφτόμουν αυτό. Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Είσαι αθλητής του bodybuilding. Απλά ο άλλος σκέφτεται ότι εντάξει, και εγώ πάω γυμναστήριο και εγώ έχω κοιλιακούς. Εντάξει, δεν είμαι όσο δυνατός ή όσο well developed όσο ο Μαναγιώτης, αλλά και εγώ πάω γυμναστήριο, αλλά βγαίνω και πίνω τις ποτάρες μου. Γιατί δεν το κάνει και ο ίδιος. Το ίδιο πράγμα δεν κάνουμε. Γιατί είναι τόσο κολλημένος με το γυμναστήριο. Το οποίο είναι τελείως λάθος. Το συνεπάρχεται στον ίδιο χώρο. Ναι, εγώ πάντα έπαιρνα παράδειγμα στο γυμναστήριο από τον πιο συνεπή άνθρωπο που θα έβρισκα εκεί μέσα. Όταν εννοώ συνεπή, εννοώ με την προπόνησή του, να βλέπω πώς κάνει προπόνηση, να προσπαθούσα να βγάλω συμπεράσματα. Εκτός ότι θα μπορούσα αντίστοιχα να τον ρωτήσω γιατί το κάνετε αυτό, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο γίνεται αυτό ή οτιδήποτε. Αλλά παίρνεις παράδειγμα πάντα από αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο θέλεις να μοιάσεις τις συνήθειές του. Όχι στον ίδιο, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που είπες είναι σωστό, γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες ότι ένας αθλητής του Στίβου που θα διαγωνιστεί στο παγκόσμιο ή στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάνει προπόνηση σε ένα γήπεδο. Εντάξει, κάνει ενδεχομένως προπόνηση σε ένα κλειστό γήπεδο που μπορεί να μην έχει πρόσβαση ο μέσος αθλητής του Στίβου που κάνει περιστασιακά προπόνηση με μια ομάδα. Το γυμναστήριο όμως, το gym σου, της περιοχής σου, το commercial gym τέλος πάντων στην περιοχή σου που έχεις πρόσβαση, δεν απαρτίζεται μόνο από αθλητές. Συνήθως οι bodybuilders αποτελούν μειονότητα. Γι' αυτό και στις περισσότερες φορές είναι και δαχτυλοδεικτούμενοι στο γυμναστήριο, είτε για τον τρόπο για την εμφάνισή τους, είτε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον εξοπλισμό ή τους ασκούμενους, που αυτό το πράγμα εννοείται ότι δεν είναι κάποια πράγματα στα οποία δεν συμφωνώ ούτε κι εγώ. Αλλά βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται, γυμνάζεσαι και εσύ, γυμνάζονται και αυτοί, αλλά έχετε διαφορετικές ζωές. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν οι περισσότεροι. Δεν είναι κακό, απλά δεν είναι οι ίδιες ζωές. Μπορούν να γίνουν όμως. Εξαρτάται. Μπορεί εγώ κάποια στιγμή να σταματήσω να θέλω να μεγαλώνω άλλο και να σταματήσω να θέλω να έχω πρόοδο και να πάω πιο κοντά στη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος απλά πηγαίνει γυμναστήριο και του αρέσει αυτό το πράγμα. Και μπορεί ένας άλλος. Τα ψέματα απαγορεύονται στην εκπομπή. Τα ψέματα, λέω, απαγορεύονται σε αυτή την εκπομπή. Όχι, πρέπει να δημιουργήσω perspective. Ναι, μωρέ. Γιατί υπάρχουν πράγματα που σε οδεύουν κατευθείαν στο regress. Κατευθείαν. Ερώτηση ψηλοάκυρη, αλλά μιας και ανέφερες το χώρο του γυμναστηρίου. Είδα ότι έχεις κατά τη διάρκεια του coronavirus και του lockdown στην Ελλάδα, είδα ότι
του coronavirus. Είδα ότι αίσθησες σωστή φάση σπίτι, αλλά ξαναπήγες κατευθείαν στο γυμναστήριο με το που άνοιξε. Κάνω λάθος? Όχι. Και τι σκοπεύεις να κάνεις με το χώρο που έχεις στήσει σπίτι? Θα τον κρατήσεις σαν backup ή σκοπεύεις να τον χρησιμοποιήσεις παραπάνω? Και σαν backup χώρος, γιατί υπάρχουν μέρες που μπορεί να γυμναστώ εδώ, αλλά και υπάρχουν τέλος πάντων μέρες στις οποίες μπορεί να προπονηθεί κάποιος άλλος εδώ. Α, okay. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια επένδυση την οποία τη σκέφτηκα, δεν τη σκέφτηκα μόνος μου, γιατί δεν μένω μόνος μου. Τη σκέφτηκα με την κοπέλα μου και αποφασίσαμε ότι τέλος πάντων θα ήταν μια καλή επένδυση και στο κομμάτι της προσωπικής μας προπόνησης, αλλά και στο κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης. Είχες πριν τον οποιοδήποτε εξοπλισμό σπίτι? Όχι. Πώς αισθάνθηκες? Θα σου πω. Απλά αφαίρεσα το σαλόνι μου και δεν έχω σαλόνι. Εντάξει, αυτό είναι υπερβολές. Σαλόνια, αυτά είναι τώρα για νόρμις ατροφικούς. Όπως δεν έχει γραφείο ΠΑΚ πλέον. Αισθάνθηκα σαν να μην έχω σαλόνι, αυτό. Ναι, αλλά εγώ τώρα που πήρα την πρώτη μου μπάρα, ενώ στην αρχή δεν το σκέφτηκα. Λέω εντάξει, θα πάρω εξοπλισμό γιατί δεν παίζει να τη βγάλω χωρίς προπόνηση. Αλλά ήταν ένα συνέστημα πολύ. Άνοιξε τον. Δεν ξέρω. Όταν ήρθε η μπάρα σπίτι, λέω «Ουάου, έχω δικιά μου μπάρα». Μου φάνηκε τρελό. Μου φάνηκε πολύ ωραίο. Να ρωτήσω, Παναγιώτη, επειδή εγώ δεν το έχω δει properly, επειδή θέλω να μου οδηγήσει σε μια άλλη ερώτηση, τι πράγματα έχει σπίτι στο πρώην σαλόνι σου? Λοιπόν, έχω ένα rack, με ένα power rack, με τροχαλίες, με μία πάνω-κάτω τροχαλία. Έχω ένα plate-loaded μηχανηματάκι για leg extension και για leg curl. Έχω ένα spin bike. Έχω μία πρέσα hack squat. Είναι και πρέσα και hack squat. Και έχω 230 κιλά σε βάρη. Αυτά. Γιατί πας γυμναστήριο? Άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά το gym σου μου γάμισε την ερώτηση. Μου την έκανε κομμάτια. Γι' αυτό είπα και εγώ proper. Δεν ήταν στήσιμο ότι σαν εμένα εδώ δύο ορθοστάτες και μπάρες. Αυτό που με γάμισε εμένα ήταν το hack squat. Όταν είδα το hack squat στο Instagram, λέω nice ρε φίλε, βασιλιάς, έτσι γίνεται. Έσκασε με hack squat στο σαλόνι. Εντάξει, γι' αυτό και δεν έχει σαλόνι, γιατί δεν έχει απλά μια μπάρα και δύο ορθοστάτες. Ποιος το χέστηκε, μαλάκα, έχει hack squat σπίτι. Όσο και να το μισώ το hack squat για μένα προσωπικά. Εντάξει. Σκέψτε ότι λες θα κάνω πόδια σπίτι και δεν είναι, θα κάνω σίσι σκότς και λάντζες και σκότς και άλλες τις μαλακίες. Κανονική προπόνηση. Και λέει κέρλ, εντάξει. Okay. Ήταν από τα λίγα πράγματα που μου λείψαν στην καραντίνα το λέει κέρλ. Ναι. Γιατί ξαπλώνεις, εμείς οι χοντροί, ξέρεις, μας αρέσει να ξαπλώνουμε. Ήθελα να μπορώ ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, είτε θα ξαναυπάρξει, είτε δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ καμία περίπτωση να είναι το γυμναστήριο κλειστό και να μην μπορώ να προπονηθώ, να μην βασίζομαι σε κανέναν για το αν θα προπονηθώ ή όχι. Εφόσον η προπόνησή μου είναι προτεραιότητα στη ζωή μου, δεν ήθελα να υπάρξει τίποτα το οποίο να με εμποδίσει αν θέλω να κάνω μια προπόνηση κάποια στιγμή στον χώρο μου, να μην έχω έναν ολοκληρωμένο χώρο για να κάνω προπόνηση. Φυσικά αυτό το πράγμα οικονομικά με γονάτισε, αλλά είναι επιλογή. Απλά. Ναι. Θα μπορούσες να μας δώσεις κάποιο insight? Όταν λες γονάτισε, ήταν τόσο extreme? Εντάξει, okay, εντάξει, φαντάζομαι έτσουξε λίγο. Κοίταξε, ή έτσουξε πολύ. Κοίταξε. Έτσουξε λίγο. Okay. Το προπαίρνω Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, αφού είσαι και νάτι, εύκολα δίνει σε νεφρό or something, σιγά freaks. Ναι, αυτό δουλεύει μια χαρά το νεφρό σου. Οπότε έχει άλλο ένα. Εντάξει, απλά δεν θα μπορέσει να πει. Σίγουρα, κοίτα, είμαι πάρα πολύ τη άποψη, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ρωτούσαν τι πήρε, γιατί τα πήρε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, μα δεν θα ξαναπά γυμναστήριο. Και είμαι σε φάση ότι ο καθένας έχει την επιλογή να ξοδέψει τα χρήματα τα οποία δουλεύει σε ό,τι θέλει. Οπότε από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το πράγμα, αυτό είναι και δεν πέφτει λόγο σε κανέναν σε αυτό το πράγμα. Καλά, ναι. Εννοείται. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, μια παλιότερη γενιά, ίσως 10-15 χρόνια πίσω, bodybuilders, θα ήταν από τους τύπους και είναι ακόμη, γιατί κάνουν προπόνηση άνθρωποι,
έχουν πεθάνει, θα ήταν τους τύπους οι οποίοι θα ήθελαν, ξέρεις, και το specialized μηχάνημα για το στήθος ή την πλάτη, που με πιάνει λίγο έτσι, με νιώθει λίγο αλλιώς. Και αυτό έρχεται με μια διαφορετική φιλοσοφία προπόνησης, που μου οδηγεί στην επόμενη ερώτηση και αυτό το στο οποίο αναφέρθηκε ο Πακ πριν. Σε μια γενιά ή πολλές γενιές bodybuilders, ακόμα και natural τύπους, οι οποίοι προπονούντουσαν, αλλά σαν κύριο μέλημα της προπόνησής τους, είχαν το κατά πόσο θα μόνο το κατά πόσο θα νιώσουν τις μυϊκές τους ομάδες να συσσωρεύονται, κατά πόσο θα έχουν μυϊκό πιάσιμο τις επόμενες μέρες, κατά πόσο θα έχουν αυτό το πρίξιμο το οποίο θέλαν να νιώσουν. Και σκάσε εσύ τώρα με ένα πλήρως εξοπλισμένο gym, αλλά και με μια βασική προπόνηση όπως την περιέγραψες εντάχει πριν, αλλά για αυτούς θα ήταν λυπές, γιατί δεν θα τους είχε το pec deck, δεν θα τους είχε το crossover, δεν θα τους είχε το μηχάνημα δικεφάλων. Επομένως καταλαβαίνω ότι έχεις μια ένα διαφορετικό approach στην προπόνησή σου. Δηλαδή βασίζεις και κομμάτι της προπόνησής σου σε βασικές κινήσεις και σε βελτίωση δύναμης, σε βελτίωση, γενικότερα σε βελτίωση από φορά στη φορά. Και δεν ξέρω τι στάση παίρνεις απέναντι στο, να το ονομάσω, aesthetics, το οποίο κάνει present εκείνη. Ναι, κοίτα, θα σου πω, ο μόνος λόγος για τον οποίο... ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν έμεινα μόνο με ένα rack, γιατί θα μπορούσα κάλλιστα απλά να κάνω καθίσματα, να κάνω προβολές, να κάνω οτιδήποτε μέσα στο rack για να μπορέσω να χτίσω τα πόδια μου, ήταν ότι γενικότερα έχω μια ιδιαίτερη ανατομία σώματος που δεν μου επιτρέπει μόνο με καθίσματα να μπορέσω να χτίσω τα πόδια μου. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν πρακτικά βρήκα 2-1 ένα μηχάνημα hack squat και πρέσας για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά, συν το μηχάνημα τέλος πάντων του... Συν το μηχάνημα του curl και του extension. Δηλαδή, ο μόνος λόγος για τον οποίο προμηθεύτηκα αυτά τα δύο κομμάτια εξοπλισμού ήταν για να μπορώ να κάνω κανονική προπόνηση ποδιών για τα δικά μου δεδομένα. Αλλιώς, αν ήμουν πάρα πολύ καλός στα καθίσματα, που δεν είμαι ανατομικά καλός στα καθίσματα, δηλαδή νιώθω πάρα πολύ τα ισχύα μου ή τους γλουτούς μου και καθόλου τις τετρακεφάλες μου, που είναι το μέλημά μου τώρα, διάλεξα να πάρω αυτά τα δύο. Δηλαδή, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως να γυμνάζω οποιοδήποτε μέρος του πάνω σώματος χωρίς ιδιαίτερες γωνίες σε μηχανήματα ή οτιδήποτε, αλλά τα πόδια μου είναι μια μυϊκή ομάδα στην οποία έχω συνειδητοποιήσει ότι χρειάζομαι λίγο μεγαλύτερη ποικιλία εξοπλισμού για να μπορέσω να τα γυμνάσω. Γιατί νομίζω ότι δεν το είχα αναφέρει. Γενικά, μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, πριν ανακοινωθεί τέλος πάντων, ήταν να κάνω προετοιμασία για έναν επερχόμενο αγώνα του Νοεμβρίου, αυτού του Νοεμβρίου. Αλλά λόγω του ότι ήρθε η καραντίνα και δεν ήξερα αν θα τερματίσω την προετοιμασία μου ή όχι, δεν μπορούσα να μείνω απροπόνητος για περισσότερο καιρό. Δεν μπορούσα να μείνω καθόλου απροπόνητος. Γιατί αλλιώς θα πήγαινα και δεν θα έκανα έναν αγώνα όπως τον είχαν ονειρευτεί, όπως προετοιμαζόμουν 2 χρόνια, ας πούμε, για να κάνω. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βρω τρόπο να κάνω προπόνηση σωστά. Και γενικά αυτό που ψιλοανέφερε και ο Ρολόπουλος είναι το ότι η προπόνησή σου διαφέρει πολύ από μια, ας πούμε, πιο παραδοσιακή, τουλάχιστον στα μάτια του μέσω ασκούμενου, προπόνηση bodybuilder. Και είναι αυτό που αναφέραμε πριν ξεκινήσουμε, το ότι είσαι μιας σχολής και μιας γενιάς που παίρνουν την προπόνηση πολύ σοβαρά, όχι μόνο από τη μεριά του intensity, γιατί στο bodybuilding πιο παλιά συνηθιζόταν να οι προπονήσεις να είναι ok, πάμε full πόνος, κάνουμε 100 ασκήσεις μέχρι μυϊκής αποτυχίας και είναι όλο διατροφή μετά. Chase the pump. Αλλά είσαι αυτό. Ναι, chase the pump και drop sets και assisted reps και κακή τεχνική μετά από ένα σημείο, Branch Warren και Ron Thomas. Αλλά εσύ είσαι από μια σχολή που θα έλεγα ότι, εντάξει, ίσως inspired και από άτομα όπως η 3DMJ και γενικά αυτός ο κύκλος, που παίρνει την προπόνηση με βασικές πολυαρθρικές ασκήσεις και την προπόνηση γύρω από τη δύναμή σου, εντάξει, χωρίς να είναι αυτή το πώς θα κάνεις optimize τη μέγιστη δύναμή σου, αλλά γενικά η δύναμή σου, την παίρνει αρκετά σοβαρά. Καλά, τον έχεις δει τι κάνει RDL, είναι extreme τα κιλά που βάζει. Ναι, απλά το μέγιστο το είπα ότι δεν έχει σαν βασικό στόχο τη μονή του να ανέβει. Okay. Αλλά πώς και έχεις αυτή την προσέγγιση στην προπόνηση? Κοίτα, θεωρώ, θυμάσαι, σου είχα πει στην αρχή της κουβέντας μας ότι γενικά είχα από πολύ νωρίς συνειδητοποιήσει ότι εάν αυξηθεί το performance
θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί και η εικόνα. Εντάξει, δηλαδή είχα καταλάβει ότι όσο πιο δυνατός γίνομαι, όσο πιο ικανός γίνομαι σε ασκήσεις τις οποίες έχω να κάνω, δηλαδή για παράδειγμα όταν έκανα handstand ή όταν έκανα handstand push-ups, όσα πιο πολλά έβγαζα, τόσο μεγαλύτερη γίνονταν η όμη μου. Okay. Mm-hmm. Οπότε κατάλαβα από πολύ νωρίς ένα άμεσο correlation μεταξύ του performance και, και της εικόνας. Φυσικά η εικόνα δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται μόνο από το performance, εξαρτάται και από, και από τη διατροφή και από την ανάρρωση, αλλά γενικότερα πολλές φορές που συζητάω αυτό το πράγμα, φτάνω σε κάποια τέλματα σκέψης, γιατί δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Εννοώ, φτάνω σε ένα σημείο να λέω ότι πρακτικά η μυϊκή ανάπτυξη πώς προξενείται, πώς ένας μυς γίνεται μεγαλύτερος. Δεν γίνεται μεγαλύτερος ένας μυς με το να παράγει περισσότερο έργο. Mm-hmm. Αναγκάζεται με λίγα λόγια να προσαρμοστεί σε κάποιες νέες συνθήκες. Okay. Ακριβώς. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, ναι. Απλά έχουμε δώσει πλήρως το λόγο για την πρώτη φορά στο ιστορικό αυτού του podcast χωρίς να διακόπτουμε. Κατσά σε διακόψω δύο φορές τώρα να επανέλθει. Ναι. Επανήλθε η τάξη. Λοιπόν, αν εγώ κάνω κάθεσμα 100 κιλά για 8 επαναλήψεις. Σε δύο μήνες κάνω 120 κιλά για 8 επαναλήψεις. Φάρμακο. Τι θα συμβεί στα πόδια μου? Ανάλογα το βάθος που το κάνεις, ξέρω εγώ, μπορεί να σπάσουν τα γόνατα, αλλά... Okay. Κλαίω που μας ρώτησες και οι απαντήσεις ήταν αυτές. Γενικά, αλλά ναι, θα μεγαλώσεις. Ναι. Γενικά, ωραία, να το θέσω λίγο πιο σωστά, γιατί μου αρέσει να βάζω τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη βάση. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες σταθερές, προκειμένου να μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι βάσιμα. Εντάξει. Μπράβο. Σκάει μαθηματικός τώρα ο μαθηματικός Λάδης. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα ή διαφορετικές καταστάσεις. Εντάξει. Πρακτικά η φιλοσοφία της προπόνησής μου, δεν έχω εγώ φιλοσοφία προπόνησης, έχω συλλέξει δεδομένα από φιλοσοφίες προπονήσεων διάφορων ανθρώπων. Έχω βγάλει συμπεράσματα. Γενικότερα το Sport Science έχει δώσει αρκετά συμπεράσματα και δεν χρειάζεται να μάθουμε κάτι άλλο ή να ανακαλύψουμε κάτι άλλο όσον αφορά το κομμάτι της μυϊκής ανάπτυξης. Χρησιμοποιώ ασκήσεις οι οποίες είναι κατάλληλες για την ανατομία του σώματός μου. Είναι ασκήσεις με τις οποίες μπορώ να έχω σωστό εύρος κίνησης για την ανατομία μου, να μπορώ εν πάση περιπτώσει να μετακινήσω το φορτίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διεγείροντας τη μυϊκή ομάδα που θέλω να διεγείρω. Και από εκεί και πέρα, εφόσον το καταφέρνω αυτό το πράγμα, προσπαθώ να γίνω δυνατότερος σε όλα τα εύρη επαναλήψεων που υπάρχουν από τις 5 έως και τις 30 επαναλήψεις. Είναι τόσο απλή η λογική μου στο κομμάτι της προπόνησης. Και αυτό πάντα με σόκαρε με bodybuilders, σε IFBB bros που είπε και ο Μιχαλόπουλος και γενικά άτομα τα οποία δεν... Ο Χρήστος, συγγνώμη. Ο Σίτας, το ότι πώς γίνεται να ξέρεις τι πρόοδο έχεις άμα δεν έχεις κάποια βασικά πράγματα τα οποία μετράς σε βάθος χρόνου. Δηλαδή αν πας και κάνεις τώρα chest press 10 super sets με ό,τι κιλά βάλεις στοιχεία εκείνη τη μέρα και το φίλο σου να σου λέει πάμε άλλη μία, πώς ξέρεις ότι έχει ανεβεί η απόδοσή σου, ειδικά ως νάτι που κάποιες αλλαγές μπορεί να μην κάνουν τόσο μπαμ που μπορεί να χρειάζεται ένα χρόνο off-season για να δεις κάποιες αλλαγές. Αρχικά, επειδή ανέφερες το θέμα ειδικά έως νάτι, θα σου πω ότι οι σκέψεις μου τον τελευταίο καιρό μεταξύ νάτι και enhanced αθλητών προπόνησης αρχίζουν και φεύγουν από το μυαλό μου διαφορές τις οποίες είχα νωρίτερα. Okay. Okay, ενδιαφέρον. Γιατί το λέω αυτό? Λοιπόν, αρχικά κάθε άνθρωπος, άσχετα με το αν είναι natural enhanced, έχει πεπερασμένα όρια ανάπτυξης. Και πεπερασμένα όρια ανάρρωσης. Συγγνώμη, έχει ανάπτυξης, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα αυτό. Έχει πεπερασμένα όρια ανάρρωσης. Okay. Ναι, συμφωνούμε, εννοούμε συνέχισε. Δηλαδή, όταν δεν σε διακόπτουμε, έχω βάλει μιούτ για να μην ακούγονται οι καρέκλες που τρίζουν. Είμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν,
Εφόσον έχεις πεπερασμένα όρια ανάρρωσης, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ποσό έργου, ένα volume, εν πάση περιπτώσει εβδομαδιαίο, όταν το intensity είναι σταθερό, μετά από το οποίο μπορείς ή δεν μπορείς να αναρρώσεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το αν είσαι naturally enhanced. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είσαι. Είσαι εσύ. Τέλος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το δικό μου volume, τα δικά μου 12 set την εβδομάδα, δεν θα προξενήσουν τα ίδια recovery demands από ότι τα δικά σου 12. Μπορεί εσύ να χρειάζεσαι 10 ή αντίστοιχα να χρειάζεσαι 15. Εντάξει. Οπότε έχει να κάνει ξεκάθαρα με τα recovery και capabilities του καθενός. Το κομμάτι της προπόνησής του. Οκ, okay, απλά αυτό που... Θα καταλήξω. Το να μην γνωρίζεις με ποιον τρόπο θα φτάσεις στην πηγή, κάνοντας κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι τυχαία, δηλαδή δεν έχεις κάποιο τρόπο μετρήσιμο να καταλάβεις πώς πηγαίνεις από το σημείο Α στο σημείο Β, δεν είναι κακό, απλά είναι το ίδιο πράγμα σαν να λέμε μπορείς να χάσεις βάρος χωρίς να μετράς θερμίδες ή μπορείς να βάλεις βάρος χωρίς να μετράς θερμίδες. Φυσικά. Αλλά το να τις μετράς ή εν πάση περιπτώσει να έχεις κάποιο τρόπο να κάνεις gauge το progress σου θα σε φέρει με μια πιο καλή εκτίμηση πιο κοντά στο στόχο σου. Okay. Οπότε με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μετρήσουμε την πρόοδό μας. Εγώ την πρόοδό μου τη μετράω με το τετράδιό μου. Έχω ένα τετράδιο στο οποίο γράφω τις ασκήσεις οι οποίες θα κάνω σήμερα. Σε αυτές τις ασκήσεις πάω στο γυμναστήριο. Θα δώσω το παράδειγμα το Romanian Deadlift. Θα βάλω τα 120-130 κιλά τέλος πάντων στα Romanian Deadlift. Θα βγάλω 12 επαναλήψεις. Την επόμενη φορά που θα πάω, θα κοιτάξω το τετραδιό μου, θα γράφει Romanian Deadlift 130 κιλά για 12 επαναλήψεις και εγώ θα προσπαθήσω, πάση θυσία, ό,τι και να γίνει, να μπορέσω να ξεπεράσω αυτό το 130 επί 12. Θα είναι 130 επί 13, θα είναι 130 επί 14, θα είναι 132,5 επί 12. Κάτι πρέπει να συμβεί. Αν δεν δώσω ένα σήμα στο μύμη μου να κάνει κάτι παραπάνω, δεν έχει και λόγο αυτός ο μύμης να αναπτυχθεί περαιτέρω. Μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Γενικά, στην προπόνηση, άμα δεν προοδεύσεις από μέρα σε μέρα ή από εβδομάδα σε εβδομάδα, πότε θα ξέρεις ότι πρέπει να αλλάξεις και τι θα αλλάξεις για να συνεχίσει αυτή η πρόοδος? Ας πούμε σε ένα συγκεκριμένο lift, έτσι δεν είναι? Ναι, ας πούμε, ας πιάσουμε τον deadlift. Ναι, θα πρέπει να δούμε τι καθιστά πρόοδο, τι καταλαβαίνω εγώ σαν πρόοδο σε μια άσκηση. Πρόοδος είναι είτε να κάνεις περισσότερα reps με τα κιλά που χρησιμοποίησες την προηγούμενη εβδομάδα ή να κάνεις περισσότερα κιλά στα ίδια reps ή παραπάνω, εν πάση περιπτώσει. Αν μπορείς δηλαδή να κάνεις added reps or added weight. Εντάξει, συνήθως. Όμως υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας, ο οποίος καθιστά progressive overload, τον οποίο πάρα πολύ τον παραλείπουμε και εκεί είναι που η προπόνηση ενός bodybuilder κάνει την διαφορά σε σχέση με την προπόνηση ενός, για παράδειγμα, powerlifter. Okay, όχι ότι δεν μπορεί να ωφεληθεί ο powerlifter από αυτό. Και αυτό είναι το internal feel. Εντάξει. Δηλαδή είναι ουσιαστικά το mind-muscle connection. Αν εγώ δεν μπορώ να νιώσω πάρα πολύ καλά μια κίνηση μετά από ένα σημείο στο οποίο κάνω πρόοδο στα κιλά και στα reps, πρόοδο στα κιλά και τα reps, αν προοδεύουν τα κιλά και τα reps μου και χάνεται το internal feel, δηλαδή κάνει fade out, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να έχω πρόοδο για μερικές εβδομάδες ακόμα, διατηρώντας τα κιλά που έχω και προσπαθώντας να φτιάξω το κομμάτι του execution μου και της τεχνικής μου. Γιατί και το execution και η τεχνική είναι κομμάτι του progressive overload. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ένα δευτερόλεπτο eccentric και ένα δευτερόλεπτο concentric στη φάση σου και είναι πολύ διαφορετικό να έχεις 4 δευτερόλεπτα eccentric και ένα δευτερόλεπτο pause και ένα δευτερόλεπτο concentric στη φάση σου. Και αυτό θα καθιστά progressive overload. Γιατί αυτό βοηθάει στο να αυξήσεις το internal feel, το mind-muscle connection που λέμε μέσα στην άσκηση. Εκεί όμως δεν αλλάζει λίγο η άσκηση, δεν γίνεται, επειδή αλλάζει το tempo, μπορεί να σου πει κάποιος ότι αλλάζει η άσκηση, γίνεται π.χ. tempo deadlift. Ναι, σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όταν θα θέλουμε να προοδεύσουμε σε μια κίνηση, να κρατάμε σταθερό το execution και την τεχνική για όλη τη διάρκεια την οποία την κάνουμε. Δηλαδή, κάνεις ένα leg press.
έχεις αποφασίσει ότι το leg press που θα κάνεις θα είναι με αρνητική 3 δευτερολέπτων ή εν πάση περιπτώσει χωρίς να μετράς την αρνητική σου να είναι 3 δευτερόλεπτα ή 4 δευτερόλεπτα ή 5, να ξέρεις εν πάση περιπτώσει ότι θα έχεις μια ελεγχόμενη αρνητική και απλά δεν θα φεύγει το κιλό και δεν θα φεύγουν τα κιλά πάνω σου και απλά θα τα κάνεις bounce up. Okay. Θα έχεις μια μικρή παύση και θα σπρώχνεις στο φορτίο. Εάν σε κάποιο διάστημα για να βάλεις περισσότερα κιλά σπάσεις την τεχνική σου ή χαλάσεις το execution, τότε δεν είναι σίγουρο ότι το lift σου ουσιαστικά ανεβαίνει. Η δύναμη και η αύξηση της δύναμης που έχεις και το progress είναι πλασματικό και όχι πραγματικό. Είναι το ίδιο πράγμα σαν να λέμε ότι πώς γίνεται να κάνεις πράγματα συνέχεια τυχαία και να βάζεις διάφορα superset και να ξέρεις πώς θα προοδεύσεις. Δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική μέτρηση της πρόοδου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα πρέπει όσο περισσότερα πράγματα γίνεται κατά τη διάρκεια της προπόνησής σου να είναι ίδια. Ίδιο execution, ίδια τεχνική, ίδιο εύρος κίνησης. Και να προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να κάνεις ένα μικρό loading σε κάθε προπόνηση. Ναι, και αυτό που είπες, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, π.χ. στο deadlift, όταν αλλάξεις το tempo, ουσιαστικά, άμα το κάνεις πιο δύσκολο, πιο δύσκολη συσσαγωγικά την άσκηση, γιατί θα μειώσεις το tempo, θα είναι πιο αργό ή θα προσπαθείς περισσότερο να κάνεις, να κρατάς ισομετρικά, για παράδειγμα, κλπ. Και κρατάς ίδια τα κιλά, αλλάζει ελάχιστα τις επαναλήψεις, προοδεύεις, αλλά είναι πιο δύσκολη η εκτέλεση και η τεχνική, τότε πάλι ξέρεις ότι προόδευσες. Όταν παίρνεις και αυτό σαν... ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάνω incline bench press 100 κιλά για 8 επαναλήψεις. Εντάξει. Ναι. Και όσο προοδεύω προς τα 100 κιλά για 8 επαναλήψεις, δεν νιώθω τόσο πολύ τη σύνδεση με τα front delts μου ή με το upper chest μου. Εντάξει. Όχι ότι είναι πάντα αυτό ο σκοπός το να το νιώθεις ή ότι θα πρέπει να νιώθεις το απόλυτο internal feel, αλλά θα πρέπει να έχεις κάποιο. Okay. Δηλαδή μην πάμε από τη μία μεριά στην άλλη ότι μην κάνεις 100 κιλά για 8 incline bench, κάνεις 40 κιλά ξέρω εγώ με internal feel. Okay. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, μιλάω τώρα για να έχει φτάσει σε ένα σημείο η τεχνική σου και η εκτέλεσή σου που πραγματικά θα αυξήσεις να βγάλεις τις επαναλήψεις και να τα μετακινείς με οποιοδήποτε μη υπάρχει πάνω στο σώμα σου εκτός από τον θωρακικό σου. Okay. Mm-hmm. Έχεις ξεκινήσει λοιπόν στα 80 κιλά για 8 και έχεις προσπαθήσει και καταφέρει μέσα σε ένα τρίμηνο να έχεις πάει 100 κιλά για 8. Αλλά με θυσία, κάποιο εύρος κίνησης και κάποια τέλος πάντων κάποιο mind muscle connection. Εάν ρίξεις τα κιλά, ξαναπάς ξέρω εγώ στο 85, αλλά έχεις τέλειο internal feel, πολύ καλύτερο εύρος κίνησης και πολύ καλύτερο τέλος πάντων, πολύ καλύτερο execution και ξαναφτάσεις στα 100, αλλά με perfect contractions, με τέλειες συσπάσεις τέλος πάντων στο μη, τα 100 κιλά για 8 της προηγούμενης φοράς δεν θα εκφραστούν το ίδιο στο physique σου με τα 100 κιλά για 8 της επόμενης φοράς που θα το κάνεις. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει κάποιος είναι να κρατήσει σταθερά το εύρος κίνησης, την εκτέλεση, την τεχνική, το αν θα επιλέξει τέλος πάντων μέσα στην εκτέλεση του να έχει κάποιες καλές αρνητικές, κάποιες παύσεις, οτιδήποτε, να τις διατηρήσει σταθερές. Και το μόνο πράγμα που έχει να κάνει μέσα από προπόνηση σε προπόνηση είναι να κάνει micro-loading. Αυτές οι μικρές πλάκες του 1.25 και 1.25 που κανένας δεν βάζει στο γυμναστήριο, αυτές. Ωραία. Επειδή το περίμενα πολύ να το ρωτήσω και ήταν 2-3 φάσεις που λέω «Α, τώρα θα το πει ο Χρήστος και νόμιζα θα το πεις και εσύ», έχει υπάρξει όσον αφορά το progression από session σε session και από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα κτλ. Έχει υπάρξει και ένα μικρό debate στο community, στο scientific community, αρκετά κόσμιο debate, και γενικά είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ και καιρό, και είναι το πώς χρησιμοποιείς την αύξηση των set που κάνεις. Δηλαδή, όταν ο στόχος σου, εσένα προσωπικά, και βλέπουμε δύο διαφορετικές, όχι σχολές σκέψεις, αλλά είναι π.χ. η Renaissance Periodization και ο Mike Israel που μιλάνε πολύ για το πώς χρησιμοποιείς το να βάζεις ένα extra set ανά whatever καιρό. Και από την άλλη, βγήκε ο Eric Helms και είπε ότι το να βάζεις ένα παραπάνω set είναι μια μεγάλη αύξηση στον όγκο προπόνησή σου και θα πρέπει να το κρατάς κάπως σαν τελευταία λύση όταν έχεις κολλήσει, όταν δεν μπορείς να βάλεις άλλα reps ή άλλο φορτίο σε μια άσκηση. Όταν ειδικά υπάρχει ότι βελτιώνεσαι αυξάνοντας φορτίο και επαναλήψεις. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Εσύ προσωπικά
το να βάζεις sets είναι μια τεχνική, πες ότι κάνεις αυτό που είπαμε, RDL 130 επί 12, κάνεις 3 working sets, την επόμενη εβδομάδα κάνεις 132,5, μετά από ένα μήνα, 2 μήνες έχεις φτάσει στα 103 set με 140 κιλά, έχεις κάνει και 2 παραπάνω reps, κάνεις 14 reps όλα τα set και βλέπεις ότι έχεις φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορείς να ανεβάσεις άλλο τα κιλά ή τις επαναλήψεις. Εκεί θα περιμένεις μέχρι να μπορέσεις να τα ξανανεβάσεις και να το κάνεις milk τελείως αυτό, ή θα πεις ότι οκ, okay, καιρός να ανεβάσω και τα set. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αρχικά δεν ακολουθώ, θέλεις να σου πω τι ακολουθώ εγώ στο προγραμματισμό μου και με ποιο τρόπο προγραμματίζω τις προπονήσεις μου και πώς δουλεύω για να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση. Και θα σου πω για αυτό. Λοιπόν, ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο προπονούμε είναι ότι έχω τέλος πάντων έναν διαχωρισμό, συνήθως είναι push-pull legs, ο διαχωρισμός που χρησιμοποιώ. Και σε κάθε προπόνηση διαλέγω κυρίως στα compounds μου να έχω 2 λειτουργικά set. Εντάξει, κάνω το ζέσταμά μου και έχω να κάνω 2 λειτουργικά set σε κάθε άσκηση. Το ένα λειτουργικό set θα είναι σε ένα εύρος επαναλήψεων από όσο χαμηλά πάνε οι 4 επαναλήψεις και θα φτάσει, ξέρω εγώ, από τις 8, 9 μέχρι και 10 επαναλήψεις το ένα set. Και το δεύτερο set θα είναι ένα set το οποίο θα είναι σε ένα μεγαλύτερο εύρος επαναλήψεων. Θέλεις 8 με 15, θέλεις 12 με 20, θέλεις παραπάνω, εξαρτάται την άσκηση και τον στόχο της συγκεκριμένης περίοδου. Οπότε κάθε φορά που πηγαίνω στην προπόνηση έχω να κερδίσω ένα top set και ένα back off set σε κάθε compound. Okay. Λοιπόν, μ' αρέσει ότι είπες έχω να κερδίσω. Nice. Λοιπόν, για να καταλάβεις τον διαχωρισμό τον οποίο χρησιμοποιώ είναι ότι στο push μου έχω ένα chest compound, έχω ένα shoulder compound, έχω ένα tricep compound, έχω μία άσκηση για πλάγιο δελτοειδή και μία ή δύο ασκήσεις για τρικέφαλο. Στο pull μου έχω, εξαρτάται αν θα είναι το pull session στο οποίο θα δώσω έμφαση στο width ή στο thickness. Okay. Οπότε θα κάνω, οπότε θα κάνω πρακτικά 2 ασκήσεις για width, μία για thickness και το βασικό pulling movement μου, που θα είναι κάποιο deadlift variation ή θα είναι κάποιο row variation, κάποιο timber row ή κάποιο barbell row. Okay. Μετά θα έχω ένα rear delt isolation και θα έχω ένα ή δύο bicep isolation exercises. Και αντίστοιχα στα leg days μου, ξεκινάω πάντα με ένα leg curl, μετά πηγαίνω σε ένα leg extension, ενδεχομένως να βάλω πρώτα το adductor work, να βάλω πρώτα δηλαδή τους προσαγωγούς, εξαρτάται γιατί κάποιες περιόδους μου παίρνει από το compound, από τη δύναμη στο compound, ενώ το curl ή το extension δεν με αποτρέπει από το να δυναμώνω. Και μετά έχω 2 main compounds για πρακτικά quads. Εντάξει, θα είναι ένα leg press και ένα hack squat, θα είναι ένα κάθισμα με ένα leg press, θα είναι ένα V-squat και ένα άλλο leg press κτλ. Μετά θα είναι μια μονοποδική άσκηση, κυρίως κάποιο lunge ή κάποια μονοπλευρη πρέσα, εν πάση περιπτώσει, για να δουλέψουμε και το πόδι, για να δουλέψουμε ένα πόδι σε περίπτωση imbalances κτλ. Και μετά έχω άλλο ένα hamstring movement και μετά έχω γάμπες. Ή συνήθως θα βάλω πριν τις γάμπες και τους προσαγωγούς. Εντάξει. Αλλά πάντα το manner, ο στόχος είναι να έχω σε κάθε βασική πολυαρθρική άσκηση την οποία θα κάνω ένα top set και ένα back off set. Εντάξει. Τέλεια. Οπότε πρακτικά θα έλεγες ότι ο όγκος προπόνησης που έχω είναι σχετικά χαμηλός. Ακριβώς. Okay, τέλεια. Σωστά. Ο λόγος για τον οποίο έχω αυτόν τον όγκο προπόνησης τόσο χαμηλά σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος που κάνει 3 και 4 λειτουργικά set είναι γιατί και τα 2 set που κάνω, και το top και το back off set, είναι όλα σε rear 0 ή failure. Okay. Δεν θα μπορέσω δηλαδή... Με ποια αιτιολόγηση? Θα σου πω. Η αιτιολόγησή μου είναι ότι θέλω σε κάθε set που θα πάρω να χρησιμοποιήσω όσο μεγαλύτερο φορτίο γίνεται με την καλύτερη δυνατή τεχνική, την καλύτερη δυνατή εκτέλεση και το καλύτερο δυνατό εύρος κίνησης και να πάρω όσα περισσότερα effective reps γίνεται με βάση το κάθε set. Γιατί όπως ξέρουμε,
όσο πιο κοντά στην αποτυχία βρίσκεσαι σε ένα set, τόσα περισσότερα effective reps σου δίνει αυτό το set, και όσο πιο μεγάλο είναι το rep range σε σχέση με τα μικρότερα rep range, τόσο πιο δύσκολο είναι να φτάσεις σε effective reps κατά τη διάρκεια ενός set. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Απλά εκεί θα ήθελα να σημειώσω ότι βλέπουμε ότι δεν μπορεί να μην χρειάζεται απαραίτητα να φτάσεις στην αποτυχία για να είναι σε εισαγωγικά effective τα reps. Σωστά. Εκεί η δική μου η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να προπονηθούν με ένα rear approach συνήθως κάνουνε misjudge το rear τους. Δηλαδή έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ή προπονούνται και θα πούν ότι το set τους ήταν 2 επαναλήψεις πριν την αποτυχία και συνήθως είναι παραπάνω από 8 επαναλήψεις πριν την αποτυχία. Ισχύει. Πραγματικά. Και όχι, ισχύει. Κάναμε και εμείς που συμμετείχαμε, εγώ και ο Αλεφόπουλος. Όλοι μας. Όχι, αλλά συμμετείχαμε σε μια έρευνα συγκεκριμένη, η οποία είναι τώρα στο στάδιο για να γίνει published. Βέβαια ήταν σε ασκήσεις, ήταν σε leg extension που δεν το χρησιμοποιούμε και οι δύο πολύ συχνά. Αλλά μέχρι και εμείς που ασχολούμαστε και με πολυαρθρικές ασκήσεις και γενικά με τη φάση αρκετά χρόνια, δεν ήμασταν πολύ καλοί στο να κάνουμε estimate πόσα reps μας είχαν μείνει. Ακριβώς. Οπότε για μένα η γνώμη μου είναι ότι αν δεν περάσεις από ένα χρονικό διάστημα στο οποίο να σπρώχνεις τα set σου πολύ πολύ κοντά στην αποτυχία, ακόμα και στην αποτυχία, δυστυχώς θα περάσει καιρός και δεν θα μάθεις και δεν θα γνωρίσεις ποτέ ποιες είναι οι πραγματικές σου δυνατότητες όσον αφορά το rear approach. Οπότε, πολύ καλό point. Okay, fair enough. Επειδή έχω δουλέψει στο παρελθόν και με υψηλότερου όγκου προπόνησης σε πρακτικές και κρατούσε επαναλήψεις πριν την αποτυχία, όσο έφτανα σε σημείο πρακτικά να κάνω το εξής. Είχα 4 set. Okay. Αυτά τα set ήταν στο εύρος 10 με 12 επαναλήψεων σε μια άσκηση. Και έλεγα να κρατήσω δυνάμεις στο πρώτο set, να μην το πάω all out, γιατί αν το πάω all out το set, δεν θα μπορέσω να βγάλω τα υπόλοιπα 3. Και έλεγα μετά, να κρατήσω δυνάμεις στο πρώτο set και να πάω το δεύτερο, να κρατήσω και στο δεύτερο. Και γενικότερα έφτανε σε μια διαδικασία στην οποία έπρεπε να σκεφτείς ποιο set θα είναι πιο εύκολο για να βγάλεις το περισσότερο σου, να φέρεις τις περισσότερες σου δυνάμεις σε ένα συγκεκριμένο set. Οπότε αυτό μου δημιουργούσε μία αίσθηση ότι δεν μπορώ να εξακριβώσω αν πραγματικά προοδεύω. Πόσο μάλλον όταν ξεκίνησα να σπρώχνω τα set μου περισσότερο για να μπορώ να πάρω από το κάθε set μου το 100% που μπορούσα, δεν μπορούσα να διαχειριστώ πολλά set. Με αποτέλεσμα είχα δυναμώσει τόσο πολύ που δεν μπορούσα να αναρρώσω από προπόνηση για να μπορέσω να κάνω set. We can relate, σίγουρα. Ειδικά για μένα προσωπικά, οτιδήποτε lower body μετά από δύο truly δυνατά set, that's that. Να πω κάτι εγώ πάνω σε αυτό που λες, Παναγιώτη. Από τη στιγμή που είσαι ένα top set, π.χ. είναι σε rear 0, αν αυτό το set αυξάνεται όσο περνάνε οι εβδομάδες, γιατί είναι truly rear 0 κλπ. Και μετά έχεις κάποια back off set, ξέρεις μέσα στην ημέρα σου πώς νιώθεις, σε τι κιλά βρίσκεσαι, και π.χ. κάνεις κάποια back off set τα οποία με βάση τα ποστά που θα χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, θα είναι σε χαμηλότερο rear, π.χ. δύο επαναλήψεις, για παράδειγμα, πριν την αποτυχία. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο λάθους στο πόσο καλά κάνεις estimate το rear για το συγκεκριμένο set. Βασίζεται πιο πολύ σε ποσοστά. Δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχεις παραπάνω όγκο προπόνησης? Και αν γενικά ήθελα να σε ρωτήσω και για το intensity versus όγκο προπόνησης, γιατί θυμάμαι πιο παλιά έκανες περισσότερο όγκο προπόνησης, τώρα είσαι πιο πολύ στο progression και intensity. Και ναι, θα ήθελα έτσι να μου πεις την άποψή σου πάνω σε αυτό που λέω και γενικά volume versus intensity και πώς συνδυάζονται. Ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Χρήστο, εγώ κάτι τώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εννοείς όταν λες, να εννοείς με βάση τη δική μου αυτή τη στιγμή, με βάση τον τρόπο με τον οποίο προπονούμε, να κάνω τι μετά το top set μου ακριβώς. Να μην κάνω ένα top set rear 0 και να κάνω περισσότερα back off sets, με rear approach. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι με ρώτησες. Όχι, αν θα έκανες π.χ. αν ένα approach θα μπορούσε να είναι όσον αφορά το rear και το ότι δεν, πολλές φορές μπορεί να μην κάνεις καλό estimate του rear στο το πόσο effort έβαλες σε ένα set. Π.χ. αν κάνεις, ναι, όπως λέτε, ένα top set στην αποτυχία, ναι, και μετά κάνεις κάποια back off set με βάση το πόσο απέδωσε τη συγκεκριμένη μέρα. Κατάλαβα τι εννοείς. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που κάνω μπορεί να φανεί λίγο, υπερβολικό ή ρομποτικό, αλλά σε κατά πάσα πιθανότητα θα φτιάξω την καθημερινότητά μου κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να ξέρω 100% με το που θα πατήσω στο γυμναστήριο και θα κάνω τα warm-ups μου και θα χτυπήσω το top set μου, ότι με το που τελειώσω το top set μου ξέρω ότι θα πάω και στο back off set και θα κάνω κάτι παρόμοιο με το top set. Δηλαδή, όποιος έχει μπει στη διαδικασία να κάνει αυτό να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο, είναι πραγματικά καταλαβαίνεις πολύ 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 καλύτερα από πριν πώς θα αποδώσεις την προπόνησή σου κατά τη διάρκεια, χωρίς να είναι βέβαιο αυτό το πράγμα. Με λίγα λόγια, αν πάω και χτυπήσω το top set μου και κάνω PR, εντάξει, δεν είναι αναγκαστικό ότι το back off set θα προοδεύσει και αυτό, αλλά συνήθως κάνω πρόοδο και στο back off set. Όπως επίσης μπορεί να κάνω πρόοδο μόνο στο back off set και όχι στο top set. Μπορεί να σου πάει κακά το back off set, το top set και όχι το back off set. Δηλαδή θα υπάρξουν bad days. Αλλά γενικά, για να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος που μου έκανε στην ερώτηση, γενικά δεν με ενδιαφέρει να πάρω περισσότερο volume για να πάρω περισσότερο volume. Μπράβο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Δηλαδή θα φτιάξω το mindset μου έτσι ώστε να κάνω καλή εκτίμηση στο τι θα κάνω στο top set. Αυτά θα μου τα δώσει τα στοιχεία του τετράδιού μου. Συνήθως το τετράδιό μου δεν θα μου πει ψέματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχω κάνει σωστή προπόνηση, να έχω πάει all out, balls to the walls, να έχω κάνει rear 0 ή να έχω βγει σε failure σε μια άσκηση και στο top set και στο back off set και να πάω την επόμενη μέρα και στο back off set να πω «Α, μπορούσα να κάνω 30 κιλά περισσότερα». Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Ποτέ. Πάνω σε αυτό ήθελα να αναφερθώ ότι μου βγάζει ένα pattern ο Παναγιώτης, το οποίο αισθάνομαι ότι αν το αναζητήσουμε και σε άλλους επιτυχημένους bodybuilders θα αποδοθεί, σε bodybuilders όχι. Δυσκολεί στο Παναγιώτη, ας πούμε, αν μπορούμε να το ορίσουμε αυτό. Μία επιθυμία να σταθεροποιείς όσες περισσότερες παραμέτρους μπορείς, ούτως ώστε να έχεις όσο λιγότερες μεταβλητές γίνεται, για να μπορείς να προβλέψεις ή να μπορείς να καταγράφεις την πρόοδό σου όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Να ξέρεις, παιδί μου, πού βαδίζεις ακριβώς. Δεν ξέρω αν πηγάζει και από το ότι έχεις σπουδάσει μαθηματικό, νομίζω. Επομένως, μπορεί να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, το οποίο εγώ το επικροτώ, αλλά δεν ξέρω αν στο έχει αποδώσει αυτό, αυτή η ανασχόλησή σου, αυτή η σπουδή σου, ή αν είναι κάτι το οποίο το έχεις από παλιότερα. Θα σου πω, απλά δεν πιστεύω και δεν πίστευα ποτέ ότι τυχαία πράγματα μπορούν να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό. Ναι, και ακόμα και το φέρνει, δεν ξέρεις να κάνεις μετά πάλι, ναι. Όχι, δεν πίστευα ότι τυχαία πράγματα και το να πάω και να κάνω. Σε όλους μας αρέσει να πάμε στο γυμναστήριο και να κάνουμε προπόνηση ενστικτοδός. Να πάμε να κάνουμε λίγο αυτό, λίγο από εκείνο, να νιώσουμε όμορφα, να περάσουμε καλά. My life. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω στο γυμναστήριο για να περάσω καλά. Πηγαίνω στο γυμναστήριο για να προοδεύσω. Και έχω μάθει να περνάω καλά προοδεύοντας. Άρα εκπαιδεύεις τον εαυτό σου να μάθεις να απολαμβάνεις αυτό που έχεις ανάγκη να κάνεις. Γι' αυτό το λόγο λειτουργώ κατά αυτόν τον τρόπο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Άρα, ουσιαστικά, sorry παιδιά, Παναγιώτη, αυτό που θες να πεις έμεσα είναι ότι από τη στιγμή που έχεις ένα λόγο προπόνησης και έχεις ένα intensity το οποίο σε βοηθάει να προοδεύεις, για ποιο λόγο να το αλλάξεις. Άρα, σωστά. Προοδεύεις με αυτό. Και όταν και αυτό που με ρώτησες, Χρήστο, θα αλλάξει. Με ρώτησες αν είμαι υπέρ του volume versus intensity.
Δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ των δύο, γιατί το πόσο volume μπορείς να κάνεις εξαρτάται από το intensity. Μπορώ να κάνω 20 sets σε μια μυϊκή ομάδα αν κρατάω 3 επαναλήψεις πριν την αποτυχία. Έτσι, αλλά μπορώ να κάνω 10 set σε μια μυϊκή ομάδα αν δεν κρατάω καθόλου επαναλήψεις πριν την αποτυχία. Τώρα, αν με ρωτάς τι είναι πιο αποδοτικό από τα δύο, γιατί ουσιαστικά τα περισσότερα παιδιά εκεί κολλάνε στις περισσότερες φορές, ότι γιατί να μην κάνω, ξέρω εγώ, 20 set και να κάνω, οκ. Okay. Αντίστοιχα και τα δύο group ανθρώπων μπορούν να έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα και με higher volume approach και με rear approach, δηλαδή να κρατάνε επαναλήψεις πριν την αποτυχία στη φαρέτρα τους, και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν higher intensity of effort προπόνηση με χαμηλότερο volume μπορούν να έχουν αντίστοιχα καλά αποτελέσματα. Το όλο θέμα έχει να κάνει με το πόσο καλός είσαι στην εκτίμηση του πόσες επαναλήψεις έχεις πριν την αποτυχία. Mm-hmm. Αν εγώ ίδιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή με έβαζες και έκανα προπόνηση και με το ένα και με το άλλο approach, αυτή τη στιγμή θεωρητικά θα είχα παρόμοια αποτελέσματα, αλλά η δική μου ιδιοσυγκρασία που με κάνει να θέλω να σπρώξω τα set πιο κοντά στην αποτυχία θα με έκανε να αποτυγχάνω σε ένα higher volume approach, να χτυπάω, να χρειάζομαι πιο γρήγορα deloads κτλ. Κτλ. Γιατί έχω κάνει στο παρελθόν, το είχα πει και προηγουμένως, ότι στο παρελθόν δούλευα με higher volume approach και όσο δυνάμωνα και επιθυμούσα να σπρώχνω τα set μου πιο πολύ, δεν μπορούσα να αναρρώσω από προπόνηση σε προπόνηση. Οπότε έπρεπε να ρίξω το volume και να δουλέψω κατά αυτόν τον τρόπο και συνέχισα να έχω πρόοδο και μπορώ να πω ότι η πρόοδος ήταν πιο γρήγορη. Όχι, απλά μου άρεσε και απολάμβανα το χρόνο που έκανα αυτό το approach και μάλλον ο χρόνος πέρασε πιο γρήγορα από ό,τι νόμιζα και έχοντας αποτελέσματα. Αυτό γιατί γενικά τελευταία με το volume και στο χώρο του powerlifting και της δύναμης και στο natural bodybuilding έχει αρχίσει λόγω της βιβλιογραφίας που δείχνει ότι παραπάνω volume μπορεί να είναι να ισούται με παραπάνω μυϊκή υπερτροφία, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται λίγο μόδα το κάνω όσο περισσότερο volume είναι ανθρώπινα δυνατό για να πλάνα το κάνω και να πω ότι το έκανα. Ενώ και η βιβλιογραφία η ίδια δεν είναι ακόμα στο στάδιο που μας δείχνει με απόλυτη σιγουριά το ότι παραπάνω volume, δηλαδή το να κάνεις 4 σε τον 10 σε rear, ξέρω εγώ 2-3, είναι απαραίτητα καλύτερο από τα 2 σε τον 10 σε rear 0. Mm-hmm. Και μου κάνει εντύπωση με θετικό τρόπο, μου φαίνεται ευχάριστο το ότι το εξέφρασες έτσι όπως το εξέφρασες και το approach σου στην προπόνηση, γιατί έχει μπερδευτεί αρκετός κόσμος και υπάρχει γενικά ένα notion το ότι okay, sets on sets, χωρίς αυτά μετά από ένα σημείο όχι απλά να είναι παραγωγικά, αλλά σε πολλούς να παίρνουν και κάτι, εντάξει όχι τίποτα τρομερό, αλλά να παίρνουν λίγο από την πρόοδό τους, γιατί είναι παραπάνω recovery το οποίο θέτεις στο σώμα σου. Συνήθως Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή με τα σχόλιά σου του έκανες ένα ακαδημαϊκό κοπλιμέντο, ένα ερευνητικό παύλα ακαδημαϊκό κοπλιμέντο του ΠΑΚ λόγω του γλακτορικού του, το οποίο πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό θέλει να πει και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά λέξεις που τις βάζει από πάνω. Ούτε καν. Γιατί εντάξει, σκέψου ότι το γλακτορικό το δικό μου είναι στη δύναμη ξεκάθαρα και στη μέγιστη δύναμη. Αλλά επειδή έχει έρθει ένα παλικάρι εδώ, ένα παιδί ο οποίος δουλεύει στην RP, δεν ξέρω αν τον έχεις δει στο Instagram, λέγεται Wolf Coach. Τον μποστάρει γενικά ο Μάικ. Έχει έρθει να κάνει για αυτό το διδακτορικό του εδώ μαζί. Ο Μάιλο, τέλος πάντων. Shout out, Μάιλο. Μάιλο, I can curse because it's a Greek podcast. Yeah, 300 kilo deadlift bet. I'm winning this. I'm not. Fuck you. Shout out to you. Love you. Ο οποίος έχει έρθει να κάνει το διδακτορικό του στο range of motion συγκεκριμένα και στο πώς επηρεάζει τη μυϊκή υπερτροφία. Και επειδή είναι τη σχολή του Mike, τη σχολή εισαγωγικά του Mike Israel και Renaissance Periodization, δηλαδή full on AM, PM sessions και αρκετό training volume και προσθέτουμε set αρκετά συχνά, ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε πολύ και του είπα ότι όταν κάνουμε τη συζήτηση στο podcast θα είναι κάτι το οποίο θα στο αναφέρω, γιατί
πιστεύω ότι σίγουρα παραπάνω volume ως ένα βαθμό. Και εντάξει, το training volume είναι και τα παραπάνω κιλά που βάζεις. Και αυτά είναι παραπάνω όγκος προπόνησης. Αλλά φυσικά και αυτό δεν το σκέφτεται είναι... ποτέ κανείς. Ναι. Και ειδικά στο context του natural bodybuilding πιστεύω και όσο γίνεσαι όλο και πιο advanced ότι φτάνει ένα σημείο που δεν θα σε βοηθήσουν τόσο πολύ τα παραπάνω σετ και μετά από ένα σημείο είναι άχρηστα έως και μη παραγωγικά. Πάλι όλα θα εξαρτηθούν από το αν μπορείς από προπόνηση σε προπόνηση να προοδεύσεις. Δηλαδή προσπαθώ πολλές φορές να απλοποιήσω την σκέψη των περισσότερων παιδιών που μπορεί να μου κάνουν κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε. Είναι φυσιολογικό να μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι από αυτό που πάσχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, και είμαι και εγώ παθών, γιατί εγώ προέρχομαι από ένα background από το οποίο έκανα όλα τα πράγματα και τα λάθη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν κάνω, για να καταλήξω να πω ότι ήταν λάθος και έτσι. Όχι ότι δεν θα κάνω και άλλα λάθη, αλλά καλό θα είναι ότι να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος δύο φορές. Εντάξει. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μετρήσιμη πρόοδος. Εάν κάνεις, ξανά το λέω, τυχαία πράγματα, δηλαδή πας και κάνεις κάθε φορά άλλο ασκησιολόγιο, σε άλλο rep range, επειδή ένιωσες ή επειδή άκουσες, επειδή σου είπε κάποιος ότι αν το κάνεις έτσι, πας ας πούμε και κάνεις ένα set hack squat και λες, πω τι ωραία προπόνηση, θα την ξανακάνω την επόμενη φορά. Και πας την επόμενη φορά στην προπόνηση και κάτι φαίνεται off. Okay. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει στο γυμναστήριο είναι ότι θα μπει στο Google και θα ψάξει έναν άλλον τρόπο προπόνησης που θα του είναι λίγο πιο ευχάριστος, γιατί η προηγούμενη προπόνηση που ήταν η δεύτερη προπόνηση στη σειρά δεν του πήγε καλά. Οπότε αν συνεχόμενα διαφοροποιείς τις παραμέτρους της προπόνησής σου, αλλάζεις τα rep range, αλλάζεις το σκησιολόγιο, αλλάζεις το split, γιατί για natural δουλεύει πιο πολύ το push pull legs και δεν δουλεύει το bro split. Και το upper lower είναι πιο καλό και είναι για προχωρημένους αυτό, αλλά το full body που λέει ο άλλος είναι για προχωρημένους, δεν είναι για αρχάριους, οπότε να κάνουμε full body. Και συνέχεια αλλάζεις πράγματα και δεν κάθεσαι σε ένα πράγμα να το κάνεις, να το ξεφτυλίσεις, να βγάλεις τα συμπεράσματά σου και να πας αλλιώς, γιατί στην τελική τι θα γίνει. Πώς ξέρεις ότι παίρνεις το 90% του αποτελέσματος ή το 15% του αποτελέσματος? Πρέπει να ξέρεις αν μπορείς να προοδεύσεις. Κάθε πρόγραμμα που βγαίνει εκεί έξω σου λέει «You have to progress from week, on a weekly basis». Ή σου δίνει τέλος πάντων μια προοδευτικότητα που σου λέει «Κάθε μήνα θα κάνεις PR». Κάθε δύο εβδομάδες θα έχεις τεστ. Κάθε το ένα, κάθε το άλλο. Οπότε είναι φυσιολογικό κόσμος να μπερδεύεται, γιατί δεν δίνει σημασία σε ένα πράγμα κάθε φορά, ξανά και ξανά και ξανά. Εντάξει, οπότε το approach που θα χρησιμοποιήσει κάποιος στο κομμάτι της προπόνησής του έχει να κάνει ξεκάθαρα με το αν μπορεί να αναρρώσει και να προοδεύσει και να γράψει το τετράδιό του κάτι παραπάνω από προπόνηση σε προπόνηση. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το κάνουν, γιατί τα τετράδια είναι για τους φλόρους, είναι για τους νέρντουλες, όλοι οι προπόνηση κάνανε με τετράδια προπόνηση στο τέτοιο. Αλλά όταν ο Dorian Yates έκανε προπόνηση με τετράδιο, ο Dorian Yates έπαιρνε φάρμακα. Ενώ άμα το κάνει σαν natural αυτό, δεν θα έχει νόημα, επειδή ο Dorian Yates που έγραφε τετράδιο έπαιρνε φάρμακα. Ενώ εσύ που δεν παίρνει φάρμακα, αν γράφει τετράδιο, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Οπότε καταλαβαίνετε. Έχεις φάει κράξιμο για το logbook approach. Όχι μόνο έχω φάει κράξιμο για το logbook approach. Είναι και άχρηστο. Είσαι κάθε μέρα το ίδιο δυνατός. Είσαι κάθε μέρα το ίδιο δυνατός. Δηλαδή κάθε μέρα νιώθεις το ίδιο. Κάθε μέρα πηγαίνεις και κοιμάσαι το ίδιο. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά κοιτάς να είσαι. Για ένα case να είσαι. Ναι, πώς πηδάει ο άλλος ότι είναι άχρηστο το τετράδιο? Εμένα μου βγάζει αυτό που έλεγες πριν με το μικρό πουλί, δηλαδή αν δεν συνοχλεί ο Παναγιώτης που είναι στον πάγκο του και γράφει σαν έρδουλας όπως λες, ωραία μην πιστεύω. Yeah. Γιατί να κάτσεις να τον κράξεις με το ζόρι, επειδή συνοχλεί να τον βλέπεις να το κάνει, συνοχλεί να τον βλέπεις να είναι τόσο dedicated, ας πούμε. Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει το γιατί θα κράξει, ενώ ποια είναι το σκεπτικό. Γιατί okay, είσαι σε ένα δεν χώρο, συνυπάρχετε, συζητάτε, κάνετε debate πράγματα. Δεν τον σήκωσα δηλαδή από τη θέση. Δεν τον σήκωσα από τη θέση του για να γράψω το τετράδιο μου. Και φαντάσου που είσαι εσύ όντως στο γυμναστήριο και του τραμπουκεί, σηκωθείτε, γράφω στο τετράδιο, μην μιλήσει κανείς. Ναι. Είπαμε και οι δύο μαζί, και μετά σταματήσαμε και οι δύο για να μιλήσει ο άλλος. Ήταν μια στιγμή bonding. Αλλά τρελό αυτό πάντως, γιατί
if anything, το να τα έχεις, αν μπορούσες να, και το βλέπω π.χ. και με το παιδί που ανέφερα, το Μάιλ, ο οποίος δεν κάνει log μόνο τις προπονήσεις του, αλλά και τις συνήθειές του κάθε μέρα, και είναι πάρα πολύ συστηματικός με τον ύπνο του. Για έναν natural bodybuilder, καλά και για κάθε αθλητή και μη natural, είναι το ιδανικό σενάριο. Δηλαδή, αν μπορούσα. Εντάξει, προφανώς δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω, να κάνω τόση δουλειά, αλλά αν μπορούσα να κάνω track τα πάντα, θα τα έκανα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος. Έχει να κάνει με το πόσο. Πώς να το πω. Με το πόσο μεγάλο πολύ θέλεις να προοδεύεις. Θα μπορούσε. Ναι, και με αυτό. Αλλά με το πόσο θέλεις να προοδεύεις. Δηλαδή, έχεις επιθυμία να προοδεύεις ή νομίζεις ότι θέλεις να προοδεύεις. Γιατί υπάρχει και αυτό. Καλώς. Το πρόβλημα. Σίγουρα. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αν εγώ κοιμηθώ σήμερα 4 ώρες. Εντάξει, επειδή έβλεπα ταινία, επειδή ήθελα να κάνω αυτό, επειδή τέλος πάντων κοιμήθηκα 4 ώρα το πρωί και ξύπνησα 8. Okay. Πώς μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να περιμένω ότι η προπόνηση μου θα πάει καλά? Ή πώς μπορώ να περιμένω ότι με τέτοια συνήθεια θα συνεχίσω να πηγαίνω καλά και ότι θα συνεχίσω να έχω τα κέρδη που θέλω, θα συνεχίσω τέλος πάντων να προοδεύω στην προπόνηση κτλ. Άρα, κάνοντας πολύ με κάποιο τρόπο, θα μπεις με ψυχή. Ναι. Θα βάλεις την διατροφή σου, θα βάλεις τέλος πάντων στην καθημερινότητά σου μεγάλη δόση καφεΐνης, η οποία το μόνο που θα κάνει θα είναι να υπερδιεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και απλά θα, κάποια στιγμή θα πας στην προπόνηση και θα σπάσεις κάτι, θα κόψεις κάτι και θα πεις έφταιγε το πρόγραμμα. Ναι. Ή θα πεις, και γι' αυτό θα βάλεις μετά και 10 για τη μέση και ορίστε. Ή θα πεις δεν προοδεύω άλλο, ενώ κοιμάμαι 4 ώρες την ημέρα, πίνω κανένα ποτάκι που και που, θέλω να είμαι και αθλητής υψηλών επιδόσεων, δεν προσέχω τέλος πάντων τη διατροφή μου, δεν προσέχω τίποτα, δεν κοιτάζω τέλος πάντων, δεν κάνω quantify κάποια πράγματα, δεν κάνω track τίποτα, δεν κοιτάω τέλος πάντων να ξεκουράζομαι καλά και να παίρνω ποιοτική ξεκούραση και έχω χτυπήσει το φυσικό μου όριο και δεν γίνεται άλλο, δεν πάει πιο μπροστά. Αυτά. Πολλές αλήθειες. Αυτές είναι αλήθειες και θα το πάρω αυτό το σημείο. Αυτή τώρα την κοιτάω την κυματομορφή, θα την κόψω και θα την βάλω, θα την τυπώσω σε αφίσα. Αυτό ακριβώς. Ειδικά ναι. Στην Ελλάδα. Το βλέπω δεν πολύ στα ελληνικά γυμναστήρια. Δεν καταλαβαίνω και κάτι ακόμα, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά τα συζητάμε και βγαίνουν προς τα έξω. Πάρα πολλά παιδιά έχουν στο μυαλό τους ότι για να κάνουν σοβαρά bodybuilding ο μόνος δρόμος είναι χρησιμοποιώντας ουσίες. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω περισσότερο. Και το natural bodybuilding, εντάξει, πέρα από την αγωνιστική περίοδο που είναι ok, όπως και με κάθε άθλημα έχεις κάποιες περιόδους που δεν είναι ό,τι καλύτερο για το σώμα, αλλά all around και για την υγεία σου. Προφανώς, natural bodybuilding done right, όπως π.χ. το κάνεις εσύ, είναι μια top φασάρα και μπορεί να μάθεις το σώμα σου όχι απλά πολύ καλά, αλλά να δημιουργήσεις και συνήθειες που θα σε κρατήσουν και όταν είσαι 50 χρονών, θα είσαι και υγιής και θα έχεις μια πάρα πολύ καλή βάση για να γεράσεις gracefully. Όχι, απλά δεν συμβαίνει. Το ότι οι natural bodybuilders δεν μπορούν να μεγαλώσουν ή δεν μπορούν να φτάσουν σε μονοψήφια ποσοστά λίπους όπως έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο μυαλό τους. Απλά δεν συμβαίνει αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Δεν ευσταθεί. Είναι μη πραγματικό. Θα είσαι 30 και 40 και θα είσαι 20 και 25 κιλά ελαφρύτερος από τον αντίστοιχο εαυτό σου σε enhanced μορφή. Και αυτό ήταν. Δηλαδή θα είσαι 25 κιλά ελαφρύτερος. So what? Και τι έγινε. Ναι, αυτό σίγουρα. Το natural bodybuilding είναι ουσιαστικά αυτό. Ότι έχεις πεπερασμένα όρια ανάπτυξης σε σχέση με την enhanced μορφή σου. Ναι, εγώ θα πάω ένα βήμα παραπάνω και θα... Ναι. Okay. Θα πω ότι σαν νάτι πρέπει για να φτάσεις στο... Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο tricky όπως το πω. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι η δουλειά ενός natural bodybuilder, ίσως όχι στο πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά αν πάρουμε έναν natty bodybuilder, ο οποίος θέλει να είναι αγωνιστικός και
και έναν enhanced bodybuilder ο οποίος θέλει να είναι αγωνιστικός, απλά αγωνιστικός, δεν σου λέω να είναι σε pro card επίπεδο και οι δύο, πιστεύω ότι ο Νάτι θα πρέπει να μάθει πολλά περισσότερα για να επιτύχει από τον enhanced. Δεν νομίζω, Πάτροκλε. Σοβαρά το λέω. Επειδή... Μπορούμε να βγούμε σέντρα. Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν θα βγούμε σέντρα. Γιατί, γιατί αντίστοιχα οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν διαφορετικές παραμέτρους, απλά θα έχουν να διαχειριστούν και αυτές τις παραμέτρους. Ο φυσικός αθλητής θα έχει να αναλογιστεί την προπόνησή του, τη διατροφή του, την ξεκούρασή του, την κόπωσή του και εν πάση περιπτώσει τα χρόνια δουλειάς τα οποία θα πρέπει να βάλει προκειμένου να έχει μια χή πρόοδο σε ένα ψυχρονικό διάστημα. Και ο enhanced αθλητής θα πρέπει να έχει αυτά στο μυαλό του και τα υπόλοιπα. Άσχετα με το τι, με το ποια σημεία της ζωής του διαφοροποιούνται μέσω του διαφορετικού ορμονικού προφίλ ή της επέμβασης στο ορμονικό προφίλ, που εννοείται ότι δεν είναι, πώς το λένε, εννοείται ότι δεν είναι ευκαταφρόνητο αυτό. Είναι όμως το ίδιο πράγμα σε όλους τους enhanced αθλητές. Γι' αυτό λέμε, πρέπει να συγκρίνουμε natural αθλητές με natural αθλητές και enhanced αθλητές με enhanced αθλητές. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε enhanced με natural, πρέπει να συγκρίνουμε δύο κλόνους, έναν natty και έναν enhanced. Αλλιώς δεν πρόκειται να βγάλουμε σαφέστατα συμπεράσματα. Να το θέσω αλλιώς. Πες ότι έχουμε δύο άτομα. Είναι και οι δύο θέλουν να κάνουν bodybuilding και να κατέβουν σε αγώνες σε lean επίπεδο, σε stage lean επίπεδο. Χωρίς ναι. Πρώτη φορά. Ο ένας είναι νάτι, ο ένας επιλέγει να βάλει όσο θέλει από ό,τι θέλει. Και ο στόχος δεν είναι ούτε να φτάσουν σε συγκεκριμένη θέση, είναι να είναι on stage, να έχουν κάνει ένα prep και να είναι shredded με standards bodybuilding σκηνής. Πιστεύω ότι αυτός που είναι natural, για να φτάσει στο επίπεδο να ανέβει on stage, να κάνει το prep, χωρίς να το κάνει σωστά, ας πούμε, και να υπάρξει πάνω στη σκηνή και να είναι κομμάτια με τα standards αυτά, θα χρειαστεί να μάθει παραπάνω πράγματα από, και ξαναλέω, το context είναι αυτό, όχι γενικά natural το versus context, enhanced. Ναι, ναι. Ενώ enhanced μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, επειδή θα βάλει αρκετές ουσίες από πάνω, το να γίνει τόσο, και θα έχει προφανώς και πολύ παραπάνω τεστοστερόνη, το να γίνει τόσο lean και να παραμείνει τόσο lean, θα του είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, στο context που έβαλες. Έτσι το εννοούσα. Γιατί συμφωνώ ότι εντάξει, από τη στιγμή που μπαίνεις στο enhanced game, μετά θα σου πω, Προσπαθώ να διατηρήσω μέσω της δικής μου ιδιότητας μια καλή απόσταση και ένα σεβασμό σε όλους τους αθλητές, ό,τι και αν έχουν επιλέξει να κάνουν, άσχετα με το αν οι περισσότεροι enhanced αθλητές είναι βλαμμένοι και μιλάνε άσχημα και εν πάση περιπτώσει έχουν μια κακή νοοτροπία για το κομμάτι του φυσικού bodybuilding, το αφορίζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κτλ. Εγώ προσπαθώ να διατηρήσω μια ευγένεια, γιατί αυτά τα πράγματα στο τέλος μένουν και βγάζουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα για όλους μας. Γι' αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και προσπαθώ να δίνω credits εκεί πέρα που υπάρχουν τα credits, γιατί υπάρχουν αρκετά καλοί enhanced αθλητές στην Ελλάδα, τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ, που πραγματικά οι ζωές τους είναι παραπλήσεις με τις δικές μου, οι ζωές είναι παραπλήσεις με τη δικιά μου, ο τρόπος ζωής τους, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι αντίστοιχα με το επίπεδο που θες να διαγωνιστείς, θα κάνεις και έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής. Σίγουρα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η πρώτη προετοιμασία ενός φυσικού αθλητή που θέλει να φτάσει σε αγωνιστική κατάσταση, πρέπει να αναλογιστούμε ότι ένας φυσικός αθλητής στη δίαιτα δεν μεγαλώνει. Ενώ ένας enhanced αθλητής μέσα στη δίαιτα, θυμάμαι, είχε πει συγκεκριμένο ο Jordan Peters, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, based in UK. Λοιπόν, που είναι πάρα πολύ ανοιχτός στο κομμάτι αυτό και γενικότερα στο εξωτερικό είναι ανοιχτή στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, natural με enhanced αθλητές κάνουν podcast μαζί, ενώ εδώ πέρα οι enhanced αθλητές δεν λένε ότι είναι enhanced και λένε ότι η natural είναι enhanced, οπότε είμαστε όλοι enhanced, οπότε ουσιαστικά οι natural είναι ψεύτες και οι enhanced είναι οι αληθινοί. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και το ένα και το άλλο, πρέπει να είναι ένας από τους δύο ψεύτες. Λοιπόν, έλεγε το εξής, ότι ο στόχος ενός φυσικού αθλητή κατά τη διάρκεια του prep του είναι να προσπαθήσει να μην χάσει
όσο μπορεί την δύναμή του καθ' όλη τη διάρκεια του PrEP, προκειμένου να διατηρήσει όσο περισσότερο μυϊκό ιστό γίνεται. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας, το ζήτημα λέει, ενός enhanced αθλητή στο κομμάτι της προετοιμασίας του, είναι η σωστή διαχείριση των φαρμάκων του από την αρχή μέχρι το τέλος της προετοιμασίας, προκειμένου όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να αυξήσει τη δύναμή του κατά τη διάρκεια της. Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε ακριβώς με δύο λόγια τι συμβαίνει αυτό στο κομμάτι. Και δεν ήθελα, προφανώς δεν λέω σε καμία περίπτωση το ότι να αγωνιστεί κάποιος στο άθλημα του bodybuilding σε υψηλό επίπεδο enhanced είναι εύκολο ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας. Απλά από την άλλη, στο context του ότι okay, ξεκινάνε δύο άτομα bodybuilding, ο ένας μπαίνει φάρμακο, ο άλλος δεν μπαίνει, αυτός και στα πρώτα βήματα αυτός που δεν έχει μπει θα περάσει, θα πρέπει να μάθει και ίσως περάσει και λίγο πιο δύσκολα από τον άλλον και θα δει μια άλλη πραγματικότητα. Πάρε πρόσφατα το παράδειγμα ενός YouTuber διάσημου που βγήκε και παραδέχτηκε τέλος πάντων ότι βρίσκεται σε testosterone replacement treatment, το TRT του Μεράι. Τον βίντεο τώρα που λέει και ότι δεν παίρνει και είναι 18 χρονών. Του Μεράιν, okay. Και είπε ότι, okay, και είπε ότι η τεστοστερόνη του βρισκόταν στα κατώτατα φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή βρισκόταν περίπου στα 200 με 250 ας πούμε, και με το TRT πήγε στα ανώτατα φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή πήγε κοντά στα 800 με 900, okay. Και πριν βγει και παραδεχτεί τέλος πάντων ότι δεν είναι πλέον natural επειδή τέλος πάντων λαμβάνει TRT, είχαν παρατηρήσει όλοι μια απίστευτα γρήγορη αλλαγή στο φυσικό του. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πήγε από φυσιολογική τεστοστερόνη στα κατώτατα φυσιολογικά όρια στα ανώτατα είχε τρελό physique progress μέσα σε 1-2 μήνες και λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει από τα φυσιολογικά επίπεδα της τεστοστερόνης στα υπερφυσικά επίπεδα της τεστοστερόνης ότι δεν έχει τρελά μεγάλη ανάπτυξη. Αυτό είναι ότι κρύβουμε απλά και λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Απλά υπάρχουν enhanced οι οποίοι θα πούνε ότι είναι αυτό που είναι και υπάρχουν και enhanced οι οποίοι λογικά προσπαθώντας να μην κάνουν τον κόσμο να μειώσει την προσπάθειά τους, υποβαθμίζουν πάρα πολύ την δράση των ουσιών για αυτόν τον λόγο. Και υπάρχουν και αθλητές στο εξωτερικό που λένε έτσι είναι ok, κάνουμε αυτό και είμαστε καλά και γουστάρουμε. Αυτά. Όπως πρέπει. Παίζουν και πολλοί ανέκδοτες δηλώσεις. Θυμάμαι, Πάκ, ίσως το έχεις διαβάσει από τον Knuckles, ο οποίος μιλώντας με αρκετούς powerlifters είχε δει ότι όσοι είχαν μπει σε TRT replacement, σε TRT, και είχαν φτάσει στα ανώτατα φυσιολογικά επίπεδα της τεστοστερόνης τους, είχαν δει και αυτή η ξαφνική αλλαγή σε δύναμη και στη μυϊκή τους υπερτροφία, στη μυϊκότητά τους μάλλον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ξεκάθαρη έρευνα για το TRT, αλλά ναι, ακόμα και να ανέβει στα ανώτατα φυσιολογικά επίπεδα, κάτι αλλάζει εσύ. Σίγουρα κάτι γίνεται πολύ πιο ευνοϊκό από ό,τι ήταν. Και ακριβώς, δεν μπορεί ο άλλος να έχει 14 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και να μου λέει, ξέρεις, ναι, είναι και σκληρή δουλειά και αυτό είναι κυρίως και το φάρμακο είναι για τις αρθρώσεις. Ναι ρε, αυτά δεν μπορώ στην Ελλάδα και το εντάξει μωρέ, βάλαμε ένα αντίμπολ, ένα μίμπολ, λες και είναι βιταμίνη C, δηλαδή, okay, man μου, έχεις 6 φορές τεστοστερόνη που έχω, δεν μπορείς να σκάς και να το κάνεις minimize, έστω και 3 φορές να είναι και 2 φορές να είναι. Με τρελαίνει αυτό πραγματικά και έχω και φίλους με τους οποίους το έχουμε συζητήσει και έχουμε όχι μαλώσει, αλλά είναι το εντάξει σιγά δεν βοηθάει τόσο ή και πάλι η προπόνηση και η διατροφή είναι σημαντικά. Ναι, δεν αντιλέγω, προφανώς και είναι σημαντικά, αλλά οκ, μαμέ, άμα είναι σημαντικά γιατί πήρες φάρμακα. Εγώ δεν πήρα. Πώς όμως, επειδή έχω δει και στο Facebook συγκεκριμένα το δικό σου και είχα σοκαριστεί με κάποια σχόλια, δεν θυμάμαι ονόματα αλλά δεν θα έλεγα έτσι κι αλλιώς. Come to test me, motherfuckers, όποτε θέλουνε. Test me now, χτυπάνε την πόρτα. Test me now. Που ακούγεται την πόρτα. Είναι ο Σαμαρά. Θα σας τεστάρω με τα μάτια. Όχι, το γαμάτο είναι να το πει ποιος είναι. Για την πίτσα.
Αλήθεια. Είναι τόσο αστείο που πολλές φορές σκέφτομαι να βάζω στοιχήματα και να κερδίζω, ξέρω εγώ, δωρεοεπιταγές για φαγητό και τέτοια. Ότι όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να έρθει να μου στασκάσει, να πάμε σε ένα μικροβιολογικό, να μου πάρουν αίμα κιόλας που δεν είναι κάτι με ούρα και τέτοια. Οι τύποι που θα το κάνουν δεν θα δεχτούν την ήττα όμως. Είναι στο μυαλό τους ότι θα υπάρχει αυτό το ad hoc, ότι όχι και πλήρωσε το... Βγάλ το να θετικό το πτουστή. Πλήρωσε το μικροβιολογικό και εντάξει, τώρα ήταν γνωστός το αυτός, μωρέ. Είχε μπει πέρυσι, τώρα κοίτα πως έχει... Έχει πάει λίγο. Έχει πάει ένα λίγο, ναι. Και ξαναπάρ το αίμα και θα είσαι στο τέλος με τα μισά λίτρα. Τα μισά θα έχουν πάρει για τεστ και θα είσαι λευκός εσύ, ας πούμε, στο πρόσωπο. Θα σου έχουν πάρει, ξέρω εγώ, 3 λίτρα αίμα. Πάρ το άλλο λίγο, άλλο κάπου εκεί πέρα είναι. Και βλέπεις ξεκάθαρα τώρα, είδες πως έχει ασυτήσει. Ξεκάθαρα. Άλλο θα παράσει και θα του ρουφάει το αίμα από τη φλέβα. Εν τω μεταξύ, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Είναι το perspective που έχει ο καθένας. Δηλαδή, εάν πήγαινες αυτή τη στιγμή, αν βρισκόσουν να είσαι τέλος πάντων ένας αθλητής ο οποίος έχει παίξει στο εθνικό επίπεδο τέλος πάντων του natural bodybuilding και πηγαίνεις ας πούμε στην Αμερική και βλέπεις τους αντίστοιχους ή στην Αγγλία, ειδικά στην Αγγλία με το work ethic που έχουν και πηγαίνεις και βλέπεις τον αντίστοιχο natural bodybuilder πρωταθλητή, ξέρω εγώ, στην κατηγορία lightweights και κοιτιέσαι, κοιτάς και αυτόν και λες πως είμαι έτσι. Δηλαδή έχει να κάνει και με το perspective που έχει η χώρα. Σίγουρα. Και το perspective που έχει η χώρα και το πόσο πολύ έχει προχωρήσει στην χώρα, γιατί σου είπα. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να προχωρήσουν στο φυσικό bodybuilding, επειδή δεν υπάρχει δημογραφικό, δεν υπάρχει δηλαδή δείγμα φυσικών αθλητών με υψηλό επίπεδο στη χώρα που όσο πάει και αυξάνεται, αλλά σίγουρα οι χώρες του εξωτερικού είναι πολύ πιο υψηλά σε σχέση με εμάς, δεν παίρνουν τόσο σοβαρά την δουλειά, γιατί σου λέει «If I am good enough, I am good». Αλλά θα είσαι good enough σε σχέση με αθλητές του εξωτερικού. Είναι το ίδιο πράγμα και στο powerlifting. Αν είσαι powerlifter και κάνεις 200 κιλά deadlift, δεν θα μπορεί να πας στον ελληνικό αγώνα και να αποσπάσεις, ξέρω εγώ, μια τρίτη θέση επειδή ήσασταν τρεις αθλητές. Αλλά έξω θα είσαι στην 33η θέση στην κατηγορία σου. Οπότε... Τον πολεμήσανε έξω. Τον πολεμήσανε, εκεί πήγαν να τον φάνε, δεν του κόψαν το βάθος. Ναι, θα πάνε έξω αντίστοιχα αθλητές του εξωτερικού, αθλητές στο εξωτερικό και θα τους πούνε και θα τους βγάλουν τελευταίους και θα πούνε εγώ ήμουν μια χαρά, όλοι οι υπόλοιποι ήταν enhanced. Καταλαβαίνεις. Ναι, ρε φίλε. Το είχα παρατηρήσει στη Γερμανία, όταν επειδή έμενα και στη Γερμανία μικρός, όταν εκεί ξεκίνησα το γυμναστήριο και παρατηρούσα γενικά, έβλεπες ότι και η κουλτούρα του γυμναστήριου και γενικά το επίπεδο όταν απλά περπατούσες, ξέρω εγώ, στον δρόμο, υπήρχε μια μεγάλη διαφορά και εδώ με Αγγλία, με Ελλάδα. Και μέσα στα γυμναστήρια τα ίδια. Δηλαδή, εδώ μπορείς να πας, ειδικά στην Αγγλία που παίζουν dedicated bodybuilding γυμναστήρια ή πολύ. Πρόπερ σιδεράδικα, θα πας και θα δεις ένα συγκεκριμένο επίπεδο μέσα και natural και enhanced αθλητών. Και είναι ακριβώς αυτό που είπες, όταν έχεις συνηθίσει σε κάποια standards, λες ότι okay, οτιδήποτε πάνω από αυτό δεν παίζει, δεν γίνεται να είναι ο μάνα απλά καλύτερος. Και με σένα συγκεκριμένα είσαι άτομο το οποίο, επειδή είσαι στο επίπεδο που είσαι και επειδή είναι και η κουλτούρα αυτή η οποία είναι στην Ελλάδα, είναι τόσο δύσκολο το να κάτσεις σε κάποιον και να του πεις «Όχι μπρο μου, να τι είναι, εντάξει, έχει δώσει πόνο, είναι consistent, αυτό κάνει, αυτό είναι η ζωή του, γιατί να μην είναι να τι, όχι και η φωνή δεν είναι κατά λάθος». αλλά πώς θα σου πω, διαχειρίζεσαι θα σου πω τι γίνεται σε αυτό, ναι, κατάλαβα τι λες. Πώς το διαχειρίζεσαι, γιατί εντάξει, δεν παίζει να σε έχει πιστέψει κανείς πέρα από τα δύο άτομα που σε ξέρουν και σε ζουν κάθε μέρα. Δηλαδή στα γυμναστήρια και αυτός που λέει «Σε πιστεύω», πάω στοίχημα ότι από πίσω από την πλάτη σου λέει «Όχι, ναι, καλά, εντάξει». Ούτε καν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να, θα το διακομωδήσω λίγο και θα απαντήσω και σοβαρά. Λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός και όσο καλύτερος, όσο τέλος πάντων βελτιώνομαι και κάνω τις βελτιώσεις μου, δηλαδή κάνω τη δουλειά μου με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και προφανώς υπάρχουν αποτελέσματα, τόσο λιγότεροι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι τέλος πάντων αυτό έχει γίνει χωρίς τη βοήθεια ουσιών κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου. Αλλά
εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Γιατί όταν βλέπω τους αντίστοιχους αθλητές τους οποίους θέλω να ανταγωνιστώ στο εξωτερικό και βλέπω τι προπόνηση κάνουν, με τι work ethic δουλεύουν, κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, έχουν αυτό που λείπει στην Ελλάδα και αυτό που λείπει σε εμένα, από μένα, είναι το αντίστοιχο περιβάλλον των ομοειδεατών ανθρώπων που μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και νιώθω ότι περιβάλλομαι από ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα πάω μαζί στην προπόνηση, είμαστε στα ίδια επίπεδα, θα κάνουμε την προπόνησή μας στο ίδιο επίπεδο δύναμης και έντασης κτλ. Αυτό δυστυχώς εγώ ακόμα το έχω με κάποιους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς είναι μακριά μου και δεν μπορώ να είμαι συνέχεια μαζί τους να το κάνω αυτό. Ενώ σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, που το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό, θα δεις πολλές φορές, περισσότερες φορές ανθρώπους στο ίδιο επίπεδο προπόνησης και φυσικ να κάνουν μαζί προπόνηση, γιατί είναι απλά άλλη κουλτούρα έξω. Δυστυχώς η κουλτούρα ακόμα στην Ελλάδα μας έχει στο γεγονός ότι bodybuilding σοβαρά κάνεις μόνο σαν enhanced, που αν το πάρεις από την άποψη της ανάπτυξης και του πόσο τέλος πάντων γρήγορα μπορείς να στηθείς στη σκηνή και να μην φαίνεσαι σαν ανορεξικός όπως ο κάθε φυσικός bodybuilder με 1 και 2 χρόνια προπόνησης, δυστυχώς. Mm-hmm. Και έχω περάσει και ακόμα περνάω από φάσεις που λέω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζομαι περισσότερο μυϊκό ιστό για να μπορέσω να διαγωνιστώ στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην είναι τόσο, να μην έχει τόσο θέλγητρο το φυσικό bodybuilding στη χώρα. Αλλά σε αυτό το πράγμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί από τη στιγμή που έχεις διαλέξει ότι θα κάνεις ένα πράγμα, το κάνεις επειδή το κάνεις και επειδή σ' αρέσει, δεν το κάνεις επειδή αποσκοπείς σε κάτι από αυτό. Fair enough. Οπότε, αλλά πώς αντέχεις το, ενώ φαντάζομαι ότι βάσει αυτά που είδα και στο Facebook και ναι, γενικά αυτά που, πώς δεν σε κουράζει σε κάποια φάση το δεν είσαι νάτι, γιατί εντάξει ρε φίλε, και το νάτι card είναι κάτι το οποίο cool, εμείς συγκεκριμένα εδώ δεν είμαστε αθλητές υψηλού επίπεδου, ούτε έχουμε κάποια επίδοση world record breaking, αλλά εσύ έχεις φτάσει και σε ένα υψηλό επίπεδο στο natural bodybuilding, έχεις pro card, δεν έχεις? Όχι, έχω pro card, ναι. Δεν θα έλεγα όμως ότι είμαι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, εννοώ προσωπικά θα κρίνω τον εαυτό μου και θα πω ότι μπορώ να ξεκινήσω να διαγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο και να αναμετρήσω τις δυνάμεις μου. Αυτό. Ακόμα δεν έχω αποδείξει κάτι. Ναι. Αλλά το ότι έχεις φτάσει εκεί που έχεις φτάσει, natural και έχεις δώσει τον πόνο που έχεις δώσει και είσαι consistent και έχεις αφιερώσει τη ζωή σου αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς ότι από τη στιγμή που ξέρεις εσύ ότι είσαι natural δεν σε νοιάζει 1, 2, 3, αλλά τη χιλιοστή φορά που ο άλλος ουσιαστικά ψιλοπροσβάλλει και λίγο τον κόπο σου και προσβάλλει και την ηθική σου, ότι σου λέει ότι όχι απλά δεν τα έχεις καταφέρει με αυτά που έχεις κάνει, αλλά λες και ψέματα και μας κοροϊδεύεις. Δεν έχεις φτάσει ποτέ σε ένα σημείο να πεις εντάξει ρε guys, έλεος, τάνικα. Ή μπορείς να το αγνοείς όλη την ώρα. Πιο παλιά με ενοχλούσε, γιατί θεωρούσα ότι είναι αυτό που λες, ότι υποβαθμίζουν τον κόπο σου. Okay. Ναι. Αλλά από την άλλη μετά ξεκίνησα και σκεφτόμουν και παρατηρούσα ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοια γνώμη και παρατήρησα ότι όσο πιο αποτυχημένος είναι ένας άνθρωπος σε αυτό που κάνει, και αυτό το πιστεύει για τον εαυτό του, έτσι, βαθιά μέσα του, δεν το πιστεύουν, μπορεί να το πιστεύουν και άλλοι για αυτόν, αλλά γενικότερα παρατήρησα ότι σε όσο πιο χαμηλό επίπεδο βρίσκεται ένας άνθρωπος στο κομμάτι της μυϊκής του ανάπτυξης ή στο κομμάτι της εμπειρίας του ή του γνωστικού του αντικειμένου, πιο εύκολα σου κάνει επίθεση. Υπάρχει διαφορετική επίθεση του να σε πει κάποιος ψεύτη από το να σου κάνει προσωπική επίθεση πιο χοντρή. Μου έχουν τύχει και τα δύο. Εγώ πάντα το αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα ήρεμα. Δεν θα είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσει να τσακωθεί. Ενώ τι θα λύσω άμα τσακωθώ με έναν άνθρωπο? Τι θα αλλάξει? Θα πάω και θα κάνω προπόνηση και θα σταματήσω αυτό που κάνω? Όχι. Οπότε από το να με πάρει από κάτω και από το να πάω στο γυμναστήριο και να έχω κακή ψυχολογία, θα την χρησιμοποιήσω αυτή την ψυχολογία σαν fuel για να πάω και να κάνω καλύτερα πράγματα, γιατί ξέρω τι πραγματικά κάνω εγώ, για ποιο λόγο το κάνω εγώ, ποιους βλέπω μπροστά μου και ποιον την γνώμη
λαμβάνω υπόψη μου, γιατί εγώ λαμβάνω την υπόψη μου την γνώμη των ανθρώπων που σέβομαι στην Ελλάδα, αντίστοιχα φυσικών αθλητών και μη, που θα μου πούνε φτιάξε αυτό, φτιάξε εκείνο, φάε αυτό, φάε εκείνο, φτιάξε εκείνο, φτιάξε τ' άλλο, φτιάξε αυτό στην προπόνησή σου, φτιάξε αυτό στο μυαλό σου κτλ. Κτλ. Θα πάρω δηλαδή τις συμβουλές από αυτούς τους ανθρώπους και θα πετάξω τις συμβουλές, τέλος πάντων, τις προσβολές ή οτιδήποτε. Αλλά δεν. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γενικότερα, εγώ δεν είμαι χαρακτήρας ο οποίος είμαι γενικά ιδιαίτερα εξωστρεφής. Και πολλές φορές, καμιά φορά, όταν διαβάζω διάφορα σχόλια, ότι ξέρεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν ουσίες και δεν το λένε πουθενά επειδή βγάζουν λεφτά και βγάζουν τέτοιο. Εγώ δεν έχω διαφημίσει δεν έχω διαφημίσει καν το coaching μου. Έχω ένα μη δημόσιο προφίλ, το οποίο είναι προσωπικό προφίλ και πρέπει να με κάνεις follow και σε κοιτάω και μπαίνω στο προφίλ σου και άμα δεν σε θέλω, δεν σε κάνω άντι, ξέρω εγώ. Δεν μιλάω με άνθρωπο. Κατάλαβες, έχω 5 ανθρώπους φίλους ή οτιδήποτε. Γενικότερα, πρέπει να ψάξει κάποιος να βρει κάτι για να μπορέσει να φτιάξει την σειρά της στο Netflix, στο μυαλό του, για να πει κάτι για σένα. Απλά βλέπουν πάρα πολλές σειρές οι άνθρωποι. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν απλά τη δουλειά τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και αυτό ήταν. Οπότε απλά τα αντιμετωπίζω όσο περνάει ο καιρός πιο χαλαρά, γιατί νομίζω ότι όσο χειρότερα πράγματα ακούω, μάλλον τόσο πιο κοντά πηγαίνω στο στόχο που έχω θέσει για το μυαλό μου. Οπότε μάλλον είναι καλό αυτό. Μάλλον είναι καλό αυτό. Δεν θα ήταν άσχημο να ήταν όλοι σίγουροι. Αυτό θα σήμαινε ότι μάλλον δεν τίνω προς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν ήμουν αυτή τη στιγμή 65 κιλά, αν ήμουν αυτή τη στιγμή 65 κιλά με ένα 81 ύψος, θα υπήρχε κάποιος, ας πούμε, που θα έλεγε ότι αυτός δεν είναι νάτι. Ο Σαμάρας. Δεν νομίζω. Ο Σαμαράς θα το έλεγε. Μπορεί να ήσουν μια σκιά, μπορεί να ήσουν ένα αναπηρικό καροτσάκι χωρίς να γυμνάς. Δεν είσαι νάτι. Ναι, αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι εγώ πραγματικά δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάω πολύ άνετα και έχω πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών. Γιατί απλά τους φέρομαι με σεβασμό για το τι άνθρωπος είναι ο άλλος και απλά ουσιαστικά αναμένω το ίδιο. Δηλαδή, απλά πρέπει να φέρεσαι σε έναν άνθρωπο σαν άνθρωπος. Τέλος. Αν βλάπτει αυτός ο άνθρωπος δημόσια τους άλλους ανθρώπους, τότε είναι λόγος να υπάρξει τέτοιο. Τώρα το να πει κάποιος ότι είναι, δεν είναι κτλ. Εντάξει, τα ακούω κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Αυτό δεν μπορεί να κάνω κάτι αυτό. Fair enough. Η φάση σήμερα ήταν ότι είχαμε σχεδιάσει να μιλήσουμε και για διατροφή, το οποίο εντάξει. Δεν θα γίνει γιατί είμαστε στο 2ωρο και Μιλάζει. Το έχουμε πάει τερένο και ήταν top. Αλλά πιστεύω ότι ένα volume 2 για διατροφή αξίζει σίγουρα σε κάποια φάση στο μέλλον. Ναι, εννοείται, παιδιά, εννοείται. Εκεί που δεν απάντησες λέω, α, τώρα αυτό είναι το awkward silence. Hey, guys, κοιτάξτε. Καλά, δεν γενικά επειδή έχει τύχει και να. Και volume 3 για φαρμακοδιέγερση. Ναι. Γενικά έχουμε μιλήσει για διάφορα θέματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και αυτό το... Ξέρεις, υπήρχε άνθρωπος που μπορεί να μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και μου λέει... μιλούσες τόση ώρα, μου λέει, και δεν καταλάβαινα τίποτα, μου λέει, έχασα το χρόνο μου. Σε φάση ότι... Sorry για το τσάμπα content, ρε βρόκια, συγγνώμη. Συγγνώμη που μίλαγα με ανθρώπους, ξέρω. Λοιπόν, ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Μπορεί να μπει κάποιος και απλά να ακούσει τη συζήτηση και να πάρει κάτι. Γιατί δεν μιλήσαμε, δηλαδή συνήθως, όπως έχεις παρατηρήσει, δεν μιλάω με συγκεκριμένα. Λοιπόν, ένα, θα κάνεις αυτό. Ένα, θα κάνεις αυτό. Δύο, θα κάνεις αυτό. Τρία, θα κάνεις αυτό. Σημειώνεται. Ωραία, λοιπόν, τέσσερα, σημείωση. Θα φάτε αυτό εκείνη την ώρα της ημέρας. Το bodybuilding δεν είναι έτσι. Και απλά προσπαθώ να δώσω ένα perspective στα πράγματα και αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, δεν θεωρώ καν ότι η προσέγγιση μου είναι σωστή ή λάθος. Εγώ κοιτάω, το μόνο πράγμα που κοιτάω είναι το progress. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά, να κάνουμε progress και τα υπόλοιπα έρχονται. Οπότε το είδα σαν μια κουβεντούλα αυτό σήμερα και μου άρεσε για το ξανακάνω. Τέλεια. Τέλεια. Και θα βγάλουμε και pre-workout με το όνομά σου από την κατάλαβα, ως αναβολικό παράθυρο. Με ένα λιοντάρι θα έχει μέσα 1 μιλιγκράμμ καφέινη. Ένα γραμμάριο καφέινη θα έχει μέσα. Ένα μιλιγκράμμ, τεράστιο μιλιγκράμμ όμως, θα χρειαστεί να το φέρουν σε ειδικό όχημα.
Τέλεια. Πιστεύω ότι αν συμφωνεί και ο Μαδάρα μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη εισαγωγικά και η κουβεντούλα εδώ και να αφήσουμε ένα to be continued για όχι μόνο για διατροφή αλλά και για τα αγωνιστικά σου πλάνα και το τι σκοπεύεις να κάνεις για επόμενα επεισόδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που έσκασες σήμερα στη φάση και να πω προσωπικά ότι απόλαυσα πάρα πολύ και να σε ακούω αλλά και τα πάντα που συζητήσαμε και ήταν ένα επεισόδιο το οποίο ήθελα legit να γίνει πέρα από το να γίνει σαν επεισόδιο και να έρθει ένα top guest. Ήταν topics τα οποία ήθελα να συζητήσω γιατί τα συζητάω καθημερινά με άτομα που γουστάρουν το σιδερένιο άθλημα. Αυτά από μένα προσωπικά, παιχταράδες μου, κύριε Χρήστο, κύριε Ρολόπουλε. Καλά, εγώ με πάνω, εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές και είναι πάντα ευχάριστο όταν... Ξεκάθαρα φλέξ, όταν έχω κι εγώ φίλο, εντάξει. Μεγάμισες. Και ναι, πάντα έχει να πει κάτι καινούργιο και είναι ο τύπος ξεκάθαρα που αν του αρέσει κάτι άλλο, δει κάτι το οποίο δουλεύει, θα το πει και θα πει, ξέρεις τι, εξελίχθηκα. Δηλαδή, μου αρέσει το ότι εξελίσσεται συνέχεια και αλλάζουν, ας πούμε, λίγο αλλάζει λίγο η νοοτροπία του. Και σημαίνει ότι δεν είναι κολλημένος, ότι θα δει την αλλαγή και θα το πει. Αυτά. Γιατί πήγα να τριγκαριστώ. Φασίτε, θα με ρωτήσετε. Δεν είμαι στον αγωγικό παράθυρο. Okay. Εγώ δεν είχα μιλήσει με τον Παναγιώτη. Τον είχα, όπως σου ανέφερα και πριν, τον είχα δει πριν κάποια χρόνια και ήμουν σε φάση, wow, εντάξει, τι φάση, τι έγινε εδώ πέρα. Από πού έσκασε αυτός. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν είχα μιλήσει, δεν είχα κάνει αναλυτική συζήτηση με έναν bodybuilder ο οποίος είναι lifetime natural και είναι, ξέρεις, αφοσιωμένος σε αυτό, να καταλάβω το πώς σκέφτεται και πώς αντιμετωπίζει διάφορα θέματα για τα οποία εγώ δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ γιατί δεν χρειάστηκε να αναρωτηθώ και νομίζω ότι οι 2 ώρες που καλύψαμε, 2 και 10, μου δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα και ενδιαφέρουν για την επόμενη φορά παρά με καλύπτουν. Είναι νάτι τελικά το ερώτημα στο κεφάλι σου, ένα μεγάλο. τα σχόλια που κάνω. Λέμε. Καλά, εντάξει, θα σκάσουμε για τα σχόλια σου. Δεν έχουμε σχόλια. Άντε να το fake νάτι να πούμε. Το καλό με ένα μεγάλο podcast, Παναγιώτη, είναι ότι επειδή είναι μεγάλο κατά διάρκεια το podcast και επειδή δεν έχει εικόνα, για την ώρα τουλάχιστον, θα το ακούσουν μόνο σε γουστάρουνε full. Επομένως, δεν θα σκάσει άλλο να πει με τους χοντρούς. Γιατί πρώτον, δεν φαινόμαστε. Για μας λέμε, για σένα. Και δεύτερον, ξέρεις, πρέπει να κάτσει να τα ακούσει και να δει που είπαμε τι. Άρα θα κάτσει να τα ακούσει αυτό που γουστάρει. Πού είναι το πρόβλημα να είναι χοντρός ο άλλος, δεν κατάλαβα. Αυτό πάει όλο για μένα, το έχει συζητηθεί από πριν. Έχει συζητηθεί από πριν αυτό, the he word. Αλλά θα γαμούσε clickbait τίτλος ότι μας μιλάει για τον πρώτο του κύκλο και να το τώρα στο τέλος να σου πούμε για πάνω για τον πρώτο κύκλο αναβολικών και να λες τι δεν έχω κάνει. Α, οκ. Ναι. Για να το ακούσουν όλοι μέχρι το τέλος. Clickbait. Τελείωσε. Λοιπόν, τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά. Είστε καλά. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Και εγώ μη φύγεις ακόμα μισό, μην κλείσεις τίποτα. Yeah. Χαιρετάμε επισήμως. Α, εντάξει, θα κάνουμε και το άτρο το δικό μας. Και επειδή, εντάξει, έπρεπε να καθοδηγήσουμε τον Παναγιώτη στα στενά του Zencaster και να τον αποτρέψουμε από το να κλείσει το παράθυρο στο κινητό του πριν σωθούν τα αρχεία της συνέντευξης και το οποίο θα ήταν καταστροφικό, πετάμε και αυτό εδώ το added outro για να σας χαιρετήσουμε σαν άνθρωποι. Και καλά, επειδή δεν χαιρετάω σαν άνθρωπος. Απαράδεκτο, Πολύ κακό, ναι, πολύ κακό. Ήταν πολύ κακό. Εντάξει, ήταν εισάξιο με στενοτοκάμιλο. Ναι. Και Μιχαλόπουλος στο chat να στέλνει «Δεν το έβιασα, όντως». Ναι, μαλάκα, μου πήρε τουλάχιστον 5 λεπτά να το πιάσω. Αυτούς ακούτε, παιδιά, αυτά τα γομάρια, αυτά είναι αυτό που ακούτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ξανά Παναγιώτη που έσκασε, top guest, top επεισοδιάρα.
και Volume 2 at some point soon, γιατί πρώτα πρέπει να σκάσει και το Big Boy επεισόδιο για Nutrition, το οποίο οφείλουμε να κάνουμε. AKA, έχω PhD, δεν θα προλάβω ποτέ. Q&A μέχρι το τέλος του χρόνου. Q&A μέχρι το τέλος του χρόνου, τις ίδιες ερωτήσεις και το επεισόδιο με Παναγιώτη κομμένο και τις λέξεις βαλμένες σε άλλη σειρά να φτιάχνουμε δικά μας επεισόδια με πάρμακο. Λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε να το αφήσουμε εδώ. Μάγκε, σας ευχαριστούμε τους δύο που άκουσαν για τις 3 ώρες αυτού του επεισοδίου. Τσεκάρετε και το κανάλι μας στο YouTube, γιατί έχει σκάσει μια βιντεάρα ως αναβολικό παράθυρο διαφορετικού στυλ από το podcast. Για τους δύο τρεις λοιπόν που φτάσανε μέχρι το τέλος, χοντρέ πάψε. Ήτανε ο Χρήστος Σίτας, ο Πάτρος Ανδρέκης Παραγκάκης και ο Νίκος Ραλευκόπουλος και ο Νίκος Μιχαλόπουλος με τον Παναγιώτη Λάνη. Από εμάς, γεια σας. Γεια. Για όλους μας. Τα λέμε. Πάω. Peace. Τελευταίος λόγος.